Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωτός κουμπροχοπιδίρο γαψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοαρκωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην παρέα μας. Έχω μαζί μου, έχω στην κονσόλα το αγέροχο αυτό αγόρι που ακούει στο όνομα Σωτήρης Δασκαλάτσης. Πίσω από την κονσόλα, Κωστής Τσατσαρός στο μικρόφωνο, η αφεντομουτσουνάρα μου. Προτελευταία μέρα της φετινής 19ης σεζόν. Πίσω από το μικρόφωνο, εσύ ως φτάνομαι στο τέλος μιας χρονιάς. Με πολλές διακυμάνσεις, με πολλές συγκινήσεις, με πολλά ωραία πράγματα, αλλά και με δύσκολες στιγμές. Την ομάδα με διάφορες φυσικές καταστροφές, με χαμούς ανθρώπων, έτσι όπως είναι η ζωή. Έτσι όπως είναι η ζωή μας έξω, έτσι όπως είναι σε κάθε οικογένεια, έτσι και στη δική μας ραδιοφωνική. Εδώ είμαστε, έχοντας πάντα στο μυαλό μας τους ανθρώπους που έφυγαν, να κοιτάξουμε σήμερα, να σας πάρουμε όλη αυτή την καταχνιά, να κοιτάξουμε να πάρουν το μυαλό από εκεί. Δεν γυρίζουν πίσω οι άνθρωποι, 81 είναι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, οι άνθρωποι αποδεδειγμένα νεκροί. Και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Όχι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θεωρώ ότι ποτέ δεν θα ξεπεράσουμε αυτό που έγινε. Πάντα θα έχουμε στο μυαλό μας, πάντα θα έχουμε στο μυαλό μας αυτή την τεράστια φυσική καταστροφή. Ελάτε στην παρέα μας να συζητήσουμε, να πάρουμε το μυαλό από εκεί. Να σας πω ότι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε την ευκαιρία, χάρη σε έναν ακόμα υπέροχο τύπο από την παρέα μας, ένα ακόμα καταπληκτικό ζουμουσάκι, έβαλε το χέρι στην τσέπη και αντί να πάει αυτό το πενιντάρικο να το πιει καφέδες ή να το φάει σάντουιτς ή να πάρει, ρε παιδί μου, ένα παντελόνι, ένα ρούχο, κάτι, να πάει να πιει δύο ποτά ή να πάρει ένα καινούριο παιχνίδι στο παιδί του ή τέλος πάντων να αράξει σε μια ξαπλώστρα και να παραγγείλει τα κρασιά του, προτίμησε αυτό το πενιντάρικο να το βάλει στο λογαριασμό του TAP PAOK και να δώσει την ευκαιρία σε έναν άνεργο, σε έναν πολύτεκνο, θα δούμε σήμερα ή άνεργο ή πολύτεκνο, να δώσει την ευκαιρία να παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της ομάδας βόλεϊ του PAOK. Δεν το συζητάμε ότι περισσεύουν τα μπράβο. Το είπα και στον ίδιο. Τον ευχαριστώ και στον αέρα. Το φίλο μου τον Γιάννη που δεν θέλει να πούμε επίθετα. Τους ευχαριστούμε που έρχονται από το εξωτερικό και πέρα από το σημαντικό να δουν τους δικούς τους ανθρώπους που τους έχουν στερηθεί ένα ή και περισσότερα χρόνια, τα παιδιά που έρχονται από την Αυστραλία, τα παιδιά που έρχονται από τον Καναδά, τα παιδιά που έρχονται από πολύ μακρινούς τόπους, παίζει και να έχουν και 2 και 3 και 5 και 10 χρόνια. Δεν ξεχνάω ποτέ στο υπόγειο του 103 που ήρθε πατέρας με τα δυο του παιδιά που δεν είχαν πατήσει ποτέ γη ελληνική. Έκανε το πέρασμα από την Τούμπα και ήρθαν και έκλαιγαν έξω από το στούντιο. Πατέρας, παππούς και τα δυο παιδιά, τα δυο εγγόνια δηλαδή, και έκλαιγαν. Μόνο και μόνο επειδή ήρθαν στην Ελλάδα, ο μεν γιος είχε να έρθει πάρα πολλά χρόνια, τα δε παιδιά του δεν είχαν έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Πρώτο μέλημά τους μόλις ήρθαν ήταν να πάνε στην Τούμπα, αυτό το οποίο βλέπουν στο ίντερνετ, αυτό το οποίο βλέπουν κάθε φορά που έχει μάτσο ΠΑΟΚ στα κανάλια τους, να το ζήσουν από κοντά, να πάρουν αέρα, να πάρουν μυρωδιά από Τούμπα, να πάρουν φανέλες, να πάρουν κασκόλ, να πάρουν αναμνηστικά, να πατήσουν το χορτάρι στο ναό. Και μου έχει μείνει αποτυπωμένη η εικόνα που ήταν τρεις γενιές, Σωτήρη, ο παππούς, ο πατέρας και τα παιδιά, τα εγγόνια δηλαδή, και ήρθαν έξω από το στούντιο για να γνωριστούμε, γιατί τους κρατούσαμε παρέα εκεί στην ξενιτιά και ο άλλος, μπαίνοντάς του μέσα στο σπίτι κάθε μέρα, και αυτό είναι το ωραίο, εγώ αυτό θέλω, αυτό είναι η μεγάλη μου ευχαρίστηση, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, είναι τεράστια
ποσότητα βενζίνη στο ρεζερβουάρ της ψυχής, να έρθει ο άσκησος και σου λέει Κωστή, συγγνώμη που σου μιλάω στον ελληνικό ή ξέρω εγώ, σαν να σε ξέρω. Το νιώθεις ότι ο άλλος, χωρίς να σε έχει δει ποτέ ρε παιδί μου, αισθάνεται αυτή την οικειότητα να σε αγκαλιάσει, να σε φιλήσει, να σου μιλήσει, σαν να είσαι κάθε μέρα μαζί του στο τραπέζι. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Όποιος από το παλιοσύναφό μας δυσανασχετεί ή στραβομουτσουνιάζει ή είναι άλλο πράγμα στον αέρα και έξω το παίζει βαρύ πεπόνι και φύρμα, σαν να είναι ας πούμε ο Λάρι Κίνγκ, κακό του κεφαλιού του. Κακό του κεφαλιού του. Στον 84χρονο πατέρα μου έδωσα μία υπόσχεση όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά και όταν κατάλαβα ότι δεν είναι μια απλή ιστορία όλο αυτό. Και μπορεί εύκολα να παρασυρθείς. Εδώ ένα ανέκδοτο λες σε μια παρέα και είναι 10 άνθρωποι και γελάνε οι 10 άνθρωποι και νιώθεις ότι κάτι είσαι. Εδώ όταν δόξα τω Θεώ ξέρεις ότι ακολουθούν χιλιάδες, εύκολα. Πάρα πολύ θέλω να σας πω. Και το έχουμε δει από πιτσιρικάδες που με ένα χρόνο μικρόφωνο ξέφυγαν. Η υπόσχεση που είχα δώσει είναι όπως την πρώτη μέρα έτσι μέχρι και την τελευταία να παραμείνουμε. Το ίδιο πράγμα. Λάθη θα κάνουμε και εμείς θα παρασυρθούμε πολλές φορές. Είναι τελείως ανθρώπινο. Εγώ δεν βάζω και κανένα φίλτρο. Δηλαδή πραγματικά πέρα από το να μην παρασύρω τον κόσμο σε λάθος πράγματα που έχουν να κάνουν με πολιτική, με ενέργειες που έχουν να κάνουν με ξέσπασμα, με βία, με αυτά τα πράγματα, δεν βάζω κανένα φίλτρο. Δηλαδή ό,τι μου έρχεται στο κεφάλι το λέω. Ευχαριστώ λοιπόν όλους. Όσοι έρχονται από το εξωτερικό και πέρα από το να δουν τους δικούς τους ανθρώπους, πέρα από το να πάνε στην Τούμπα για ένα προσκύνημα, κάνουν και τη βόλτα τους από εδώ. Και κάνουν και τη βόλτα τους και από το ΑΧΕΠΑ. Ο συγκεκριμένος φίλος μας πήγε, είδε τους δικούς του ανθρώπους, τακτοποίησε το σπίτι του, που ήταν καιρό κλειστό, πέρασε από το ΑΧΕΠΑ, έδωσε αίμα για μας, για την ομάδα μας, ειδικά τώρα, για τους χαροκαμένους ανθρώπους που χαροπαλεύουν στα νοσοκομεία της Αττικής μετά από την βιβλική καταστροφή και την εγκατάλειψη που ένιωσαν οι άνθρωποι, τους άφησαν να καούν σαν τα ποντίκια σε ένα αμπάρι, μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας το βλέπουμε αυτό, να βουτάνε στη θάλασσα, να πέφτουν από τα βράχια για να γλιτώσουν από τις φλόγες, να καούν μέσα στα αυτοκίνητα ζωντανοί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι θα ξυπνήσω από έναν εφιάλτη. Αλήθεια σας το λέω. Και σκέφτηκαν λοιπόν να περάσουν να πούν και το γεια από εδώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να πούν, ξέρεις κάτι αδερφέ, πώς μπορούμε να κάνουμε και αυτό το καλό για έναν άνεργο, για έναν τύπο ο οποίος είναι πολύτεκνος. Σας ζαλίζω λίγο παραπάνω σήμερα στην αρχή, πρέπει όμως να τα πω. Θα πούμε μετά ό,τι θέλετε και για τον Γκάνιας και για την μπάλα και όλα. Όλα έχουμε 2 ώρες μπροστά μας να συζητήσουμε. Και έτσι λοιπόν σήμερα και μέσα από το μήνυμα FM γράφετε, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Γράψτε μου και οτιδήποτε δίπλα. Οτιδήποτε δίπλα. Κάτι άλλο. Δεν θέλω να είναι ένα σκέτο ονοματεπώνυμο. Δεν μπορώ. Βγάζω φλίκτενες. Δεν είναι η λίστα του Σίδλερ. Έστω μια καλημέρα. Κάτι, ένα μπινελίκι, ένα γλυκόλογο, μια παραγγελιά, ένα ζουμουσού, οτιδήποτε. Σκέφτηκε λοιπόν να μας διαθέσει και ένα τέτοιο στήριο διαρκείας. Η ομάδα του Βόλεϊ, δεν χρειάζεται να πω εγώ, με τα έργα της, 3 συνεχείς χρονιές πρωταθλητής Ελλάδος, κύπελα, τρομερές ανατροπές, κακαλάτες τελείως και απόλυτα παοκτσίδικες, νίκες μέσα στον Πειραιά σε κλίμα τρομοκρατίας με τα μπουκάλια να σφυρίζουν πάνω από το κεφάλι των παιχτών, με χλέπες, με φτισίματα, με μπινελίκια, με βρυσίδια για μανάδες. Λοιπόν, πήγαν εκεί πέρα μέσα τα παιδιά μας και μας έκαναν περήφανους. Το έζησα από κοντά αυτό, γιατί μου έκαναν την τιμή να με καλέσουν να παρουσιάσω τη γιορτή, την απονομή στο τελευταίο πρωτάθλημα που θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο αντρικά, από τα πιο αρσενικά, από τα πιο παντελονάτα, από τα πιο παοκτσίδικα πρωταθλήματα που έχει πάρει ποτέ ομάδα του συλλόγου μας. Και το έζησα από κοντά αυτό το πράγμα, την αγάπη μεταξύ των παιχτών, την αγάπη και των ανθρώπων εκεί, του κυρίου Τσαλόπουλου, του Παϊσιάδη, του κυρίου Παϊσιάδη, όλων που είναι στην ομάδα. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα
θα ανακτήσουν τα σκύπτρα, θα ξανανεύουν στην κορυφή και θα πάρουν και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Το πιστεύω. Ειδικά με τις μεταγραφές που κάναμε φέτος, παιδιά, οι μεταγραφές. Εγώ δεν είμαι βολεϊκός. Ούτε θα το παίξω ειδήμων. Στην μπάλα έχω, αν πούμε, μια γνώση παραπάνω. Αλλά αυτοί που ξέρουν, μου λέει ο Παρασκευάηδης, Κωστή, έχεις καταλάβει τι είναι αυτή που πήραμε? Λέω, Γιάννη, ξέρω, τα ονόματα ξέρω. Άστο, μου λέει, είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Κάποιους τους ξέραμε, λέει, το Χιμένε τον ξέραμε, δεν χρειάζεται. Κάποιους δεν τους ξέραμε και θα τους δούμε. Κάτι θηρία που πήραμε. Λοιπόν, ένας από εσάς, άνεργος ή πολύτεκνος, το επισημαίνουμε αυτό, μπορεί κάποιος να είναι επίσης φτωχός και να μην είναι ούτε άνεργος, ούτε πολύτεκνος. Απλά βάζουμε αυτό τον αστερίσκο να δώσουμε χαρά σε έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Θα κερδίσει λοιπόν ένα εστίριο διαρκείας. Σήμερα ευχαριστούμε τον Γιάννη. Θέλω να πω ότι ουρές στο ΑΧΕΠΑ από ανθρώπους που έτρεξαν να δώσουν έκτακτα αίμα για την καταστροφή που βρήκε τους ανθρώπους στην Αττική, για το δράμα το απόλυτο, με τις ζωές τόσο φτηνές, τόσο γρήγορα χαμένες. Ουρές στο ΑΧΕΠΑ. Οι δικοί μας, ο πυρήνας των δικών μας αιμοδοτών, δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Το λέω, μην ξεκινήσετε να πάτε άδικα εσείς που δώσατε στην τελευταία αιμοδοσία, γιατί δεν έχει παρέλθει το μίνιμουμ χρονικό διάστημα που μας βάζουν σαν δικλίδα από το ΑΧΕΠΑ οι γιατροί και οι νοσοκόμες, ότι πρέπει να παρέλθει το διάστημα των 4 μηνών. Δεν έχει παρέλθει αυτό το διάστημα των 4 μηνών. Εμείς κάνουμε όλες τις προσπάθειες να στείλουμε τις 100 φιάλες μας στην Αθήνα και εκεί είναι διαδικαστικά τα θέματα. Αυτό που έχω να σας πω σήμερα είναι, αν δεν ήσασταν στην τελευταία μας αιμοδοσία, αν δεν είχατε δώσει αίμα πρόσφατα, τότε κάντε το καλό. Είδατε ότι έβγαλαν ανακοίνωση από το Δημαρχείο της Ραφίνας ότι δεν έχουμε ανάγκη από τρόφιμα. Υπήρξε μια τέτοια ανταπόκριση του κόσμου που πραγματικά σταματήστε, λέει, να φαίνεται ξηρά τροφή, τρόφιμα ή ρούχα. Δεν έχουμε ανάγκη από αυτά. Έχουμε ανάγκη από αίμα. Έβγαλε ανακοίνωση το Δημαρχείο της Ραφίνας. Σταματήστε, παιδιά. Την κάρισαν οι αποθήκες, ο κόσμος έτρεξε. Αυτός είναι ο Έλληνας. Ναι, Έλληνας είναι και αυτός που μπαζώνει για να φτιάξει την βίλα του. Ναι, Έλληνας είναι και αυτός που λαδώνεται για να δώσει μια παράνομη άδεια. Αλλά Έλληνας είναι και αυτός ο ψαράς που πάλευε να μαζέψει τα παιδάκια μέσα από τη θάλασσα. Έλληνας είναι και ο πυροσβέστης που καίει το πρόσωπό του και παίζει ζάρια τη ζωή του για να σώσει τους ανθρώπους. Έλληνας είναι και αυτός ο εθελοντής που άφησε την οικογένειά του και την ξάπλα του, τις διακοπές του, για να πάει μέσα στην κόλαση για να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί. Έλληνας είναι και αυτός που προσπαθεί να σώσει οτιδήποτε, από το ζωάκι που καίγεται μέσα στην εγκατάλειψη, από τον συνάνθρωπό του που τον βγάζει μέσα από το αυτοκίνητο. Έλληνας είναι και αυτός, παιδιά. Απλά πράγματα. Τώρα, το πόσο κάποιοι όλο αυτό θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν. Εδώ τώρα υπήρξαν απάνθρωποι που έκαναν πλιάτσικο στα σπίτια. Τέσσερις πιάσανε. Δηλαδή, ο άλλος έχει χάσει τη ζωή του και εσύ μπαίνεις να του ληστέψεις το σπίτι. Το μισοκαμένο σπίτι, να του κλέψεις τι? Ασημικά? Τηλεοράσεις? Τι να του κλέψεις? Τελειώνει η λογική. Βάλε χαλάκι. Πες μου, έχουμε κάτι?
Λοιπόν, φεύγει ο Άρης, πηγαίνει στην Ολλανδία για προετοιμασία και θα έχουμε σύνδεση. Ξέρω ότι μπορεί να μην ενδιαφέρει κάποιους, αλλά επειδή είμαστε ραδιόφωνο αθλητικό και πάνω απ' όλα είναι η επικαιρότητα, θα συνδεθούμε με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που είναι στο αεροδρόμιο, αν υπάρξουν δηλώσεις εκεί, γιατί φεύγει την προετοιμασία του ο συμπολίτης και θα έχουμε σύνδεση. Γυρίζω στα δικά μας να πω ότι αύριο θα έχουμε μία τελευταία εκπομπή πριν από το πέρας της σεζόν. Ολοκληρώνουμε μία σεζόν πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ όμορφη, με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστά της. Και τα δυσάρεστα δεν προκύπτουν από το σταθμό, προκύπτουν από ανθρώπους που είχαμε φίλους και έφυγαν, από καταστροφές σαν αυτή τώρα, από αποτελέσματα του ΠΑΟΚ που μας στενοχώρησαν, από κλοπές που έγιναν στο πρωτάθλημα, όλα αυτά. Θα τα κάνουμε αύριο έναν μίνι απολογισμό. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε αύριο το Γιωτόμι κλιματιστικό. Αύριο έχουμε, θα κληρώσουμε με τα μηνύματα μόνο της αυριανής μέρας, ένα κλιματιστικό το Γιωτόμι. Καταπληκτικό δώρο, 9.000 BTU, τελευταία λέξη τεχνολογίας, με Wi-Fi, με χειρισμό από το smartphone, αθόρυβο απόλυτα, οικολογικό μέσα στο σπίτι σας. Δεν έχω λόγια για την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης, όπως και δεν έχω λόγια και για την Toyotomi. Εδώ δεν είναι κληρώνουμε μια τοστιέρα ένα πιστολάκι, το καταλαβαίνετε νομίζω. Έχουν γραφτεί χιλιάδες τόμοι για την Toyotomi. Λέω εγώ, βοηθάει και το όνομα για να κάνεις ομοικοταληξία με την κορυφαία εταιρεία κλιματιστικών. Έχουν γραφτεί χιλιάδες τόμοι για την Toyotomi. Ή ας πούμε Παρίσι, Βαρκελόνη, Ρώμη. Όλοι θέλουν το Γιωτόμι. Σωστά. Όλες τρελαίνονται και θέλουν το Γιωτόμι. Όλες ακόμη και Σαλόμι. Ή παράδειγμα Τζένιφερ, Τζολί, Σαρλίς, Ναόμι. Όλες τους ζητάνε μόνο το Γιωτόμι. Ή έχω κι άλλο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Toyotomi. Παράδειγμα. Ή εσύ που είχες ίσως άλλο κλιματιστικό, μη ζητά συγγνώμη, διόρθωσε το λάθος σου και βάλε το Toyotomi. Μπορεί να παίξει επίσης. Ή έχω κι άλλο. Είτε είσαι φαλακρός είτε με πλούσια κόμη, δρόσισε το σπίτι σου και βάλε το Toyotomi. Είτε είσαι φαλακρός είτε με πλούσια κόμη, δρόσισε την κεφάλα σου και βάλε το Γιωτόμι. Αφού μιλάμε για την κόμη, έτσι δεν είναι? Καραφλός ή αυτό. Ή πλαγιοδάνειο. Ακόμα και αυτός που έχει πάρει από το πλάι και τα έχει βάλει από πάνω, φίλε. Εντάξει. Βέβαια, είναι τόσο ωραίο το κλίμα μέσα που θα με θυμηθείτε. Κι αν από τα στιχάκια μου δεν πίστηκες ακόμη, άιντε, πήγαινε στην ηλεκτρονέτ και βάλε το Γιωτόμι. Αυτό. Ήρθε η ώρα να αλλάξει γνώμη, βάλε το Γιωτόμι. Αν δεν έχει ήδη, λέω. Αν δεν έχει ήδη. Αυτά για αύριο. Μην ξεχνάτε. Χορηγός πρώτης ώρας είναι και το κορυφαίο κατάστημα οπτικών Γυαλάρες. Γυαλάρες. Α, να δώσω και γυαλί σήμερα, φίλε. Έχω να δώσω και το τελευταίο γυαλί της σεζόν. Βέβαια. Πέρα λοιπόν σήμερα από το εισιτήριο διαρκείας για το βόλεϊ του Πανθεσσαλονίκιου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινοπολιτών. Πείτε του πόσο μου αρέσει όλο το όνομα. Να το λέω. Πόσο γουστάρω. Πόσο γεμίζει το στόμα και όλο το εσωτερικό, όλο το είναι. Πείτε το και στους πιτσιρικάδες, πείτε το και στους πιο μικρούς. Τι σημαίνουν τα γράμματα. Και γιατί Κωνσταντινουπολιτών και όχι Κωνσταντινούπολης. Τι διαφορά έχει με την ΑΕΚ. Μα η πόλη είναι η γενέτειρα. Οκ, η Κωνσταντινούπολη. Ναι, είναι αυτοί οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από εκεί και ήρθαν να αρχίσουν τη ζωή τους από το μηδέν εδώ. Από το μηδέν. Και κουβάλισαν μαζί τους το Θοδωρή. Όλοι στην Παλαιοκόμη δροσίζονται με το Γιωτόμι. Είστε αλήτες. Αυτό είναι. Κατάλαβες κατευθείαν, φίλε.
Κατευθείαν, κατευθείαν. Έχουμε πάντα τον απόϊχο. Μου αρέσει όταν έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι χούι οι παλιοί ακροατές. Με ξέρετε πλέον απ' έξω και ανακατοτά. Όταν έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό, μου αρέσει η μεθεπόμενη μέρα. Όταν κατακάθεται το κουρνιαχτό, το ποδοβολητό των αλόγων, όταν κάθεται η σκόνη και λες τι έγινε στο μάτς αυτό, για να το πάμε ποδοσφαιρικά. Τι συνέβη, ξέρετε τι συνέβη. Ξέρετε πώς φαίνεται ότι μεγαλώνουμε σαν οργανισμός, ότι ανεβαίνουμε σκαλιά, σε νοοτροπία, σε συνειδητοποίηση της κατάστασης στον ευρωπαϊκό χώρο, σαν σύλλογος. Καλά, δεν το συζητάω. Η ομάδα είναι μεγάλη έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και στις φτωχές τις μέρες. Αλλά θέλω να πω πώς έχει ανεβεί ο πήχης μέσα στο μυαλό μας, μέσα μας. Να κερδίζουμε μια ομάδα με πολυετή παρουσία στο Champions League, μιας δυνατής χώρας στην Ευρώπη, και ποδοσφαιρικά και έξω ποδοσφαιρικά, να έχουμε κάνει νίκη μετά από πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια στο Champions League, να έχουμε παίξει μπαλάρα και να φεύγουμε και ψιλοδυσαρεστημένοι και ψιλοανικανοποίητοι από το γήπεδο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο. Συγχωρέστε μου που το βλέπω έτσι, αλλά για μένα αυτό σημαίνει ότι έχω πλέον μέσα στο μυαλό μου απαιτήσεις από όλο αυτό. Έχω απαιτήσεις από τη συγκεκριμένη ομάδα. Ξέρω τι μπορεί να κάνει, ξέρω πώς μπορεί να παίξει. Προσέξτε με τον αστερίσκο και την υποσημείωση ότι δεν ήρθαν ακόμα οι δύο και τρεις παίκτες που θα ανεβάσουν αγωνιστικά ακόμα επίπεδο, ειδικά ο ένας που λέμε ο βασικός, γιατί οι δύο θα είναι αναπληρωματικοί. Αν και προχθές σε μία συγκεκριμένη φάση κατάλαβα ότι πρέπει να έρθει ένας έτοιμος αριστερός μπακ και να λύσεις τα δεσμά ενός συγκεκριμένου ανθρώπου που έβαλε το εγώ του, το σπουδαίο εγώ του, διότι αυτός είναι ο αρχηγός, αυτός είναι ο κορυφαίος, αυτός συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους πέρσι με την οτροπία του, με την αγωνιστική του κατάθεση ψυχής μέσα στο γήπεδο, αυτός που ήρθε πρωταλλητής Ευρώπης και από εξτρέμ μετατράπηκε σε αριστερό μπακ και δεν έφερε καμία αντίρρηση σε καμία στιγμή. Δεν έκανε μουτσουνίτσες, δεν έκανε βεντετιλί και θα είχε όλα τα δίκια του κόσμου. Του πει, έλα εδώ μάστορα, έλα εδώ μίστερ. How did you see the job? Which balance? I'm not a left defender. I'm not a back. Γαμώτη μου. Με έβαλες εκεί μια-δυο φορές. Εντάξει, αλλά μην το παρά αυτό. Πώς θα πεις στα ρουμάνικα αγγλικά ουδέν μονιμότονο του προσωρινού. Φαντάζομαι αυτό του είπε. Nothing is more το μόνιμο. Κάτσε πώς είναι το μόνιμο. The ever. The ever. Nothing is more ever. Το προσωρινό. Only for a little time. Υπάρχουν λέξεις αλλά δεν μου έρχονται τώρα. Το μόνιμο. It's a... Και το προσωρινό, it's only for a little time. Θα μου έρθουν μηνύματα τώρα από τους αγγλομαθείς τους καλούς, γιατί εμείς μέχρι lower είμαστε. Λοιπόν, μου γράφει ο Δημήτρης πριν πάμε στο διάλειμμα. Καλημέρα Κωστή, ζούμου σου. Αν έχεις χρόνο, ευχαρίστησε τον Νίκο Ρουκούδη. Είναι κουμπάρος μου, πυροσβέστης και ταξί. Λοιπόν, ευχαρίστησε αυτά τα παιδιά για αναγνώριση του έργου τους. Ευχαριστώ και των προτέρων. Ανέβασε, μου το έστειλε χθες ο Δημήτρης, ένα συγκλονιστικό μήνυμα του Νίκου Ρουγκούδη. Σε ευχαριστώ που μου το στέλνεις. Ακούστε λίγο τι έστειλε. Θα καθυστερήσουμε λίγο το διάλειμμα. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος. Και μετά θα πούμε ό,τι θέλετε και για μπάλα και για όλα.
Γράφει λοιπόν το παλικάρι που είναι πυροσβέστης. Καταρχήν έχει βγάλει μια φωτογραφία που είναι βουρκωμένος και καμένο το πρόσωπό του. Τα λέω καμένο, ταλαιπωρημένο. Γράφει. Μάτι Αττικής. 23 με 25 Ιουλίου 2018. Αυτή την ώρα είμαι στο υπηρεσιακό λεωφορείο και επιστρέφω στην οικογένεια και το σπίτι μου. Θα δω ξανά την κόρη και τη γυναίκα μου. Θα τους αγκαλιάσω όπως ποτέ ξανά. Θα κάνω ένα μπάνιο και θα προσποιηθώ πως επιστρέφω σιγά σιγά στη ρουτίνα μου. Δεν είναι τίποτα ίδιο όμως. Δεν το εξηγείς ούτε με λόγια ούτε με φωτογραφίες. Άλλωστε πώς να εξηγήσεις κάτι που ούτε εσύ το έχεις χωνέψει. Πόση λύπη και τραγωδία να χωρέσει σε λίγα στρέμματα. Πόσες ψυχούλες χαμένες άδικα και γρήγορα. Πόσες περιουσίες στάχτη. Είστε όλοι καλά, ρωτούσα ανθρώπους που έβρισκα στο δρόμο να μαζεύουν ό,τι τους έχει απομείνει. Πώς να είμαστε καλά, γόρι μου, η πιο συνηθισμένη απάντηση. Πώς να είναι οι άνθρωποι καλά, ρέμα, όταν έχασαν συγγενείς, φίλους, γείτονες, περιουσία και ελπίδα. Τουλάχιστον είστε ζωντανοί, προσπαθούσα να τους ηρεμήσω. Μάταια, πολλές φορές. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω όλο αυτό. Δεν μπορώ να το περιγράψω και δεν ξέρω αν χρειάζεται. Να μην ξεχάσω. Δεν γίνεται να μετρήσεις πόσοι άνθρωποι ήρθαν για βοήθεια. Πόσοι μας ρώτησαν αν θέλουμε νερό και φαγητό, εμάς τους πυροσβέστες. Αν χρειαζόμαστε το οτιδήποτε και ακόμα πηγαίνουν και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν υπέροχοι, απλοί άνθρωποι, χωρίς όνομα, χωρίς αντάλλαγμα, δίνουν ελπίδα και βοήθεια απλόχερα. Μια ομορφιά μέσα στη φρίκη και τη μαυρίλα, σεβασμός και συγκίνηση. Κανένας πυροσβέστης δεν θεωρεί τον εαυτό του ήρωα. Κανένας. Κανένας δεν θέλει να γίνει ήρωας. Θέλει να βοηθήσει, να σώσει. Δηλαδή να κάνει τη δουλειά του σωστά και με το παραπάνω και να επιστρέψει σπίτι του. Κι αν είναι ήρωες οι πυροσβέστες, σούπερ ήρωες είναι οι εθελοντές, οι πολίτες που έδωσαν το παρόν, τα σπίτια, τα ρούχα, τα χρήματα και το χρόνο τους να βοηθήσουν. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι διασώστες, οι αστυνομικοί. Υπέροχοι και υπεράνθρωποι συνεργάτες. Την πρώτη μέρα μετά το πρώτο σοκ και την κούραση της διαδρομής, αφού ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, κάθισα να βγάλω μερικές φωτογραφίες. Δεν άφηνα μέχρι τότε τον εαυτό μου να επηρεαστεί, γιατί ήθελα να κάνω τη δουλειά μου με καθαρό μυαλό. Ανοίγοντας την κάμερα, ήταν γυρισμένη και με αντίκρισα. Όχι μόνο είχα επηρεαστεί, είχα αλλάξει το βλέμμα μου μια για πάντα. Καλό παράδεισο, ψυχούλες μου, μακάρι η απώλειά σας να διδάξει και να αποτρέψει μελλοντικές καταστροφές. Μακάρι. Φίλε, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Δεν έχω να αλλάξω τίποτα. Σε ευχαριστούμε και σένα και όλους σας που είσαστε εκεί και σας βλέπω να παλεύετε με τις φλόγες. Σε ευχαριστούμε. Και ευχαριστώ και σένα, φίλε μου, που μας έστειλες το μήνυμα του κουμπάρου σου, Δημήτρη Ανδρέου. Ευχαριστώ λοιπόν τον πυροσβέστη αυτόν, ο Νίκος Ρουκούδης, κουμπάρος και πυροσβέστης. Αυτά, έτσι θα πάμε στο διάλειμμα και θα γυρίσουμε μετά να συζητήσουμε ό,τι άλλο θέλετε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Θα πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Είπα και νωρίτερα ότι θα συνδεθούμε με την αναχώρηση του Άρη για την Ολλανδία για την προετοιμασία του. Αρέσει, δεν αρέσει, τι να κάνουμε. Επειδή είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο, τώρα φεύγουν. Αν το ξέρα θα έκανα κάτι για να φύγουν μετά τις 10, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, και θα συνδεθούμε με τον Νίκο Παπαδόπουλο που είναι εκεί για να ακούσετε δηλώσεις κατά την αναχώρηση του Άρη για την Ολλανδία. Το ίδιο έγινε βέβαια όταν έφευγε ο ΠΑΟ και την προετοιμασία του, που σε εκπομπές που είναι πιο Άρης έγινε διακοπή του προγράμματος, το σεβόμαστε, πάνω απ' όλα είναι η επικαιρότητα. Η επικαιρότητα. Έλεγα λοιπόν, πριν πάμε στις γραμμές, 2310-287-888, να ανοίξουμε γραμμές, το ξαναλέω, 287-888, ανοίγουμε τις γραμμές, να μιλήσετε εσείς, κληρώνουμε σήμερα ένα εισιτήριο διαρκείας για το βόλεϊ, όλους τους αγώνες, Ελλάδα και Ευρώπη, για το βόλεϊ μας, στο Παλατάκι, την υπέροχη αυτή ομάδα που μας χάρισε τρομερές χαρές και συγκινήσεις τα προηγούμενα χρόνια και που μας θέλει πάλι δίπλα της
και κληρώνουμε και ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιά ηλίου, όχι αβαβά, όχι δευτεράντζα, όχι προχειρότητα, όχι αβαβά ο παπαπάου, καλό γυαλί εξαιρετικό, φυρμάτο αξίας 100 ευρώ και πάνω από τα οπτικά Μανολόπουλος, Optic Stores Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά. Μην λησμονήσω να πω ότι χορηγός πρώτης ώρας εδώ και αρκετό καιρό είναι η Volterra, πάροχος, ενίαος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας. Πάρτε τηλέφωνο στο 475-308, κάντε ένα κόπο. Δεν δεσμεύεστε με κάτι με ένα τηλέφωνο στο σταθερό, 2310-475-308 και ενημερωθείτε. Πόσο κοστίζει η κιλοβατόρα, όπως το λένε, πόσο κοστίζει η κιλοβαμετά, όχι μόνο η κιλοβατόρα, αλλά και αύριο, αν θέλω, η κιλοβαμετά, η κιλοβαμεθαύριο. Ρωτήστε πόσο κοστίζει, θα σας πούν, χωρίς ρήτες αποδέσμευσης, χωρίς μηνιαία πάγια κτλ. Εμείς αύριο, το ξαναλέω, που είναι τελευταία μας μέρα τη σεζόν, αύριο που αποχωρούμε για διακοπές και θα είμαστε εδώ και του χρόνου στο Λίμπερο, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία και ακούγονται διάφορα, μήπως φύγεις, μήπως πας, μήπως σου είπαν και μου είπαν, αλλά εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε και του χρόνου. Ευχαριστούμε αυτούς που μας εκτιμούν, ευχαριστούμε όλους αυτούς που μας αναγνωρίζουν αυτό που κάνουμε. Εντάξει, θα μείνουμε εδώ, θα είμαστε εδώ του χρόνου. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς τώρα, 2310, μην παίρνετε 23, είναι χουνέρι, είναι βίτσιο, είναι αυτό, δεν θέλουμε να παίρνετε 23, δεν το τσικώνουμε. 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Ο πρώτος, αυτό είναι. Ο πρώτος φίλε. Μίλα λίγο να φέρω το καλώδιο, μίλα λίγο να φέρω το καλώδιο. Γιατί... Δώσε λίγο, φέρνε, αμόλα, καλούπα, έλα. Πάμε, μίλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου σε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς της πόλης, για ένα συγκεκριμένα βέβαια. Θα μου πεις γιατί πήρες εκεί. Ναι. Δεν θα πω λοιπόν για ποιο σταθμό είναι, αλλά απλά δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που έληξε ο αγώνας και μετά, υπάρχει, εγώ κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ένα μένος κατά του τερματοφύλακά μας, κατά του Λιμιού και λίγο κατά του Πέλκα. Ωστόσο και αυτοί σαν άνθρωποι, σαν αθλητές, δεν δικαιούνται ας πούμε να έχουν... Θέλω να πω κάτι. Ξέρεις πολύ καλά ότι όταν έχετε παράπονο από κάποιον άλλον παραγωγό. Περίμενε, να ολοκληρώσω. Όχι, θέλω εγώ να σου πω. Βιάζεσαι. Μα δεν μιλάω για συγκεκριμένα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, λέω, πώς σκέφτεται ένας δημοσιογράφος. Μα συγκεκριμένα είπες. Θέλω να πάρεις εκεί να το πεις το παράπονο. Δεν κατάλαβες. Κοίταξε να δεις. Εμείς είμαστε. Μια χαρά κατάλαβα. Είμαστε μια κοινωνία και ακούμε διάφορα πράγματα. Και σχολιάζουμε αυτή τη στιγμή. Σχολιάζουμε σχέδιο, δεν μπορώ να καταλάβω από κανέναν, εν πάση περιπτώσει. Άστο, δεν απορώ διαφορετικό στέλνο. Από κανέναν, πώς είναι δυνατόν να εκφράζεις από τον πρώτο κιόλας αγώνα ένα μένος στο πρόσωπο δύο ποδοσφαιριστών. Ο ένας είναι μικρός σε ηλικία. Οι άνθρωποι έχουν βγει τώρα από την προετοιμασία και, εν πάση περιπτώσει, διηγούνται στο να έχουν χαμηλή ή υψηλή απόδοση. Θες να σου απαντήσω. Φυσικά. Επειδή με ρωτάς. Πρώτον, η θεωρία της κορδαλιάς. Αν είσαι παλιός ακροατής που είσαι, ξέρεις πολύ καλά. Όταν κάτι δεν μου αρέσει, δεν το προτιμώ. Δεν το παραγγέλνω. Η εκπομπή η συγκεκριμένη ή οποιαδήποτε άλλη εκπομπή με εκνευρίζει, όταν κάτι πραγματικά καταλαβαίνω ότι έχει σκοπό μόνο και μόνο να με φυτιλιάσει για να πάρω τηλέφωνο ή για να στείλω μήνυμα, δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή είναι σαν να απεχθάνω με τη σκορδαλιά, πηγαίνω στο εστιατόριο και λέω «Παιδί!» Φέρω μια σκορδαλιά, μου τη βάζει μπροστά και αρχίζω και λέω πόπο, πώς μυρίζει και δεν μ' αρέσει κτλ. Δεν είναι αέρας να τον αναπνέουμε η κάθε εκπομπή. Όπως κάποιοι δεν γουστάρουν εμάς. Τα λόγια μας, την αγάπη μας για τον ΠΑΟΚ, τη φωνή μου, τα τραγούδια μας κτλ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να είμαστε αρεστοί σε όλους. Αν λοιπόν κάτι. Αυτό. Ναι, πρόσεξε. Καταρχήν συμφωνώ μαζί σου. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Αλλά δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα να το βάλω σαν αντιδιαστολή με κάτι που θα πει κάποιος άλλος. Γιατί να το κάνω διαφήμιση στο τέλος. Γιατί να τον κάνω μάγκα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν τον κάνω μάγκα τον Κλαρινίτσι. Εκφράζω την απορία μου και λέω πώς είναι αδυνατόν. Έτσι εύκολα. Από πού είναι ο Γιώργος Μάγκας. Από πού είναι. Από τα Δρυμίκλανα, ξέρω εγώ. Έξω από τα Δρυμίκλανα. Είναι από τη Λιβαδιά, φίλε. Ήμουν σίγουρο, γιατί θα σου έλεγα την Τιθωρέα που είναι δίπλα, ξέρεις. Λοιπόν, γαμώ το, έχεις τον διαγωνισμό. Ετοιμαζόμουν να πω από την Τιθωρέα, πάνε την Παναγία. Άρα λοιπόν, λέμε αυτό που πιστεύουμε εμείς. Ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει.
Και έχω πει πολλές φορές, αν έχεις ειδικά με κάποιον ένα θέμα, παίρνεις και του το λες εκεί. Δεν είμαστε κοιτίο παραπώνων. Το λέω με πολύ σεβασμό. Ναι, απλά κατάλαβε με λίγο. Λέω το εξής. Μου λένε, ο τάδε είπε. Ερώτηση. Όταν κάτι δεν σου αρέσει που λέω εγώ, διαφωνείς ρε παιδί μου, τρελαίνεσαι με κάτι. Έτσι. Παίρνεις να κάνεις παράπονο. Μιλάς εσύ από μένα αυτή τη στιγμή. Και μα αυτό είναι το κόλπο. Μα δεν κατάλαβες. Εγώ ήθελα αλλού να καταλήξω, ρε φιλαράκι. Πάμε λοιπόν. Αλλού ήθελα να καταλήξω. Πάμε λοιπόν. Ότι είναι πολύ άσχημο πράγμα να βγάζεις εύκολα συμπεράσματα και το φέρω σαν τη διαστολή με αυτή την εθνική τραγωδία που έχουμε. Που ήδη ακόμη δεν έχουν βρει τους αγνοούμενους και έχουν βγει να καταλογίσουν ευθύνες. Όταν κανένας εξ αυτών δεν έχει βρεθεί σε τρικυμία 8-9 μποφόρ, όταν κανείς εξ αυτών δεν έχει βρεθεί σε μια περιοχή που φυσάει ρηπές των 9 και 10 μποφόρ, να καταλάβει ότι αυτό το είναι σαν να βάζεις μια φωτιά κάπου και το φυσάς με ένα φυσουάρ. Απλά σκηνοβατείς ανάμεσα σε δύο θέματα. Το ένα είναι άστο, μην το ακουμπάς καθόλου, αδερφέ. Δεν μπορούμε, λέω, να βγαίνουμε και να βγάζουμε έτσι εύκολα συμπεράσματα και να κατηγορούμε. Δεν έχει σχέση με την μπάλα. Άστο, δεν έχει σχέση με την μπάλα αυτό τώρα. Καταλαβαίνω αυτό που λες και το σκεπτικό σου. Απλά άστο, μην το ακουμπάς, αδερφέ. Είναι τόσο το θέμα αυτό, τόσο στενάχωρο. Είναι τόσο τραγικό. Άστο, μην το βάζεις καν στην παρομοίωσή σου. Συμφωνώ σε ένα πράγμα. Είναι πολύ νωρίς. Αν λέμε για τον Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης. Θέλω ένα πράγμα από τον Πασχαλάκη εγώ. Θέλω ένα πράγμα. Θέλω να δω την τρέλα στα μάτια του που είχε πέρσι σε όλα τα παιχνίδια. Θέλω να δω αυτή τη φλόγα στα μάτια του. Αυτό που έλεγε, βγαίνω και σας τρώω τα λαρίγκια. Δεν το είχε. Προφανώς δεν είχε αλλάξει κάτι. Ναι, αλλά προχθές δεν το είχε. Ειδικά σε αυτή τη φάση φάνηκε. Εγώ θέλω λοιπόν από τον Πασχαλάκη, τον οποίο τον πιστεύω και τον εκτιμώ πολύ. Μου έκανε μια εξαιρετική χρονιά πέρσι. Δεν περιμένω ένα λάθος να το σταυρώσω και αυτόν. Έτσι ακριβώς. Θέλω λοιπόν από τον Πασχαλάκη αυτό το πράγμα. Αν ακούει, αν ακούνε οι οικοί του. Σίγουρα ακούνε κάποιοι. Θέλω να μην χάσει, να μην χάσει αυτή τη φλόγα, αδερφέ μου. Αυτό. Γιατί θα χάσει. Θα σε χάσω να σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές. Αγόρι μου. Σε όλο τον κόσμο και υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Αυτό. Θα ήθελα να πω στον Πασχαλάκη. Εγώ ούτε τη θέση έχω παίξει, ούτε θερματοφύλακα στο πέσω, ούτε να πούμε κανένας πολύξερος προπονητής ή αναλυτής. Μη χάσεις τη φλόγα που είχες πέρσι στα μάτια σου. Την τρέλα αυτή. Μην τη χάσεις, γιατί θα απολέσεις το πιο σημαντικό σου προσόν. Δεν είναι ούτε το ύψος σου, ούτε τα ριφλέξ για τα αντακλαστικά σου, ούτε η θεώρηση που έχεις μέσα στο παιχνίδι και η τακτική προσέγγιση που κάνεις στην άμυνα, ούτε η έξοδό σου, ούτε τίποτα. Το μεγαλύτερο προσόν που έχεις εσύ, λέω εγώ, ο άσχετος, ο ψυχαγωγός, ο άσχετος. Το μεγαλύτερο προσόν είναι η τρέλα που κουβαλάς. Με αυτή πέρσι άρπαξες την ευκαιρία από τα μαλλιά, με αυτή θα κάνεις μεγάλη καριέρα στον ΠΑΟΚ και στην Εθνική Ελλάδος και παντού. Αυτό έχω να συμβουλέψω εγώ. Τον Πασχαλάκη που κάποιοι είναι αυτό που λέμε περιμένουν το πρώτο λάθος. Την πρώτη χαραμάδα να ισοπεδώσουν, να λιδωρήσουν, να ευτελήσουν, να διαπομπεύσουν. Εντάξει, δεν το έχετε καταλάβει πλέον. Δεν το έχετε καταλάβει πλέον, δηλαδή πρέπει να σας το πω εγώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έχω να σας ακούσω ένα χρόνο και κάτι. Γιατί έκανες αποχή. Έκανες αποκοστίνωση. Όχι, δεν μπορούσα να σε βρω. Κατά λάθος σε βρήκα σήμερα. Καλώς το παιδί λοιπόν. Μία μέρα πριν κλείσει η σεζόν. Αγόρι μου. Δεν πειράζει. Πρόλαβα στο παραπέντε. Είμαι ο Αντώνης. Γεια σου, Αντωνάκη. Χαίρομαι που σε ακούω. Κι εγώ χαίρομαι. Στο μυαλό μου έρχεται. Δεν είναι με τη ροή η σκέψη μου η φωνακτή, αλλά γουστάρω αν μπορείς να βάλεις εκείνη τη γιαγιά στο δάσος με το σεντόνι. Τη βάλαμε εχθές. Τη βάλαμε χθες τη γιαγιά και επειδή είναι και 25 λεπτή. Καλά. Έτσι. Εσύ κανονίζεις όπως θέλεις. Εσύ λες παλιά γιαγιά. Έκανα καινούργια γιαγιά. Είναι τέσσερις πλέον. Είναι σαν τον άρχοντα των δακτυλιδιών και τον ονό. Καλά. Πότε θα έλθεις? Θα έρθω 20 Αυγούστου, θα είμαι στο μικρόφωνο. Θα το ξαναζητήσω τότε. Θα στο βάλω, ελπίζω να είναι και επίκαιρο, να έχουμε περάσει τη Βασιλεία. Και να έχουμε παίξει για τους αγώνες, να παίζουμε τους αγώνες με τη Σπαρτάκ Μόσχας και να είναι απόλυτα επίκαιρο. Και θα κάνουμε και καινούργια γιαγιά, αδερφέ μου, Αντώνη. Να ξέρεις. Εντάξει. Έγινε, αδερφέ μου. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310
2-87-88. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως, φίλε, δεν έχουν καμία επαφή με το ίντερνετ, να ξέρουν όταν φεύγεις από μια συχνότητα και πας σε μια άλλη. Έτσι, τους, σε ανακαλύπτουν μέσα στη χρονιά. Υπάρχουν άλλοι που το ξέρουν μέσα σε 5 λεπτά. Είναι ανάλογα με το πώς έχει ο καθένας τη ζωή του φτιαγμένη. Πόσο κοντά είναι στο διαδίκτυο, πόσο κοντά είναι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Ένας σιωπηλός ακροατής. Πάμε στον επόμενο μας, τα πούμε το βλέμμα του όλα. Ναι, καλημέρα. Πέσαν όλοι μαζί, φίλε. Χέρι, χέρι. 2310-287-888. Καλημέρα στη Ζουμουσού παρέα από Στουτγκάρδη. ΠΑΟΚ αφού διότι επειδή. Το λατρεύω αυτό, φίλε του. ΠΑΟΚ αφού διότι επειδή. Εγώ θα πω ΠΑΟΚ αφού διότι επειδή. ΠΑΟΚ παρότι. Υπάρχει το παρότι, έτσι, που είναι όλοι μου λένε να αυτό, όλοι εκείνο, ή δεν έκανα μεταγραφές, ή έχασα, ή αυτό, και εγώ λέω παρότι εσείς μου λέτε, εγώ ΠΑΟΚ. Υπάρχει το, γιατί τα άλλα όλα έχουν μια λογική. ΠΑΟΚ αφού αυτό. ΠΑΟΚ διότι, έτσι, ΠΑΟΚ επειδή. ΠΑΟΚ παρότι, υπάρχει το παρότι. ΠΑΟΚ γιατί μπορεί να είμαστε 300 του Βουλινού. ΠΑΟΚ γιατί μπορεί να, η ομάδα να μην παίζει τίποτα, αλλά εγώ είμαι εκεί. ΠΑΟΚ παρότι βρέχει, εγώ θα πάω στο γήπεδο. ΠΑΟΚ παρότι δεν έχω φράγκο, θα μαζέψω να πάρω διαρκές. Έχει το παρότι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μη σας πω ότι νικάει το αφού διότι επειδή. Έτσι, το παρότι, φίλε. Έτσι. Και αντίστοιχα μπορείς να βάλεις το ΠΑΟΚ ενώ, ας πούμε, έτσι. Μου λένε αυτό, εγώ ΠΑΟΚ, αμετανόητα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε μου. Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Έλα ρε Ανδρέα. Γεια σου. Καλώς το παιδί. Και πήρα να σε πω καλές διακοπές. Αγόρι μου. Σε άκουσα. Αγόρι μου. Καλές διακοπές. Μου. Τον αγώνα δεν τον δείξανε, αλλά τον άκουσα από το ραδιόφωνο. Τον άκουσα από το ραδιόφωνο. Ναι, τον Κόκλα. Αυτό. Τον που έλεγε εκεί. Τον και Κόλκα. Πουλήσαμε και τον Όλσεν. Τον Κόλκα, τον ναι, ναι. Κόλκας. Ναι, ναι. Το άκουσα από το στον δρόμο μου και τ' άκουγα. Και λέω ότι πούλησαν και τον Όλσεν και θα πάρουν οι δύο μισθοίδες τον Μπεκταρά. Άκου να σου πω, γιατί ο κόσμος έφυγε ψιλοστεναχωρημένος από το γήπεδο. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί και εγώ έφυγα ψιλοστεναχωρημένος. Θα σου πω γιατί. Γιατί μπορούσαμε. Ναι. Δεν έφυγε στεναχωρημένο από το γήπεδο, ναι, από εκεί που μετά το τέλος του παιχνιδιού εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Μετά, ναι θα σου πω γιατί, Ανδρέα, θα σου πω γιατί. Γιατί όλοι μας, και εμένα βάζω μέσα, πρώτο πληθυντικό. Γιατί, ναι, γιατί ναι, μπορούσαμε, γιατί μπορούσαμε, μπορούσαμε, ναι. Μπορούσαμε από ναι. Το πρώτο ματς να έχουμε ένα πιο καθαρό σκορ, ένα ναι. 2-0, όταν μέχρι το 80. Όταν μέχρι το 80, Ανδρέα, κερδίζουμε με 2-0 ή ότι στη φάση του Λιμνιού, στο εξεπαφής, μπορούσε να γίνει 3-0. Δεν τον είδα τον αγώνα, δεν τον είδαμε τον αγώνα, αλλά τα γκολ που μπαίναν τα γκολ, τα έβλεπα από το στοίχημα 3-6-5, τα έβλεπα τα γκολ. Εγώ ψιλοστεναχωρέθηκα με τον γκολ με του Πασχαλάκη, γι' αυτό. Δεν ξέρω, υπάρχει κανένα. Όλοι μας. Φάγαμε ένα γκολ. Κοίταξε, είχαν αυτοί δύο ευκαιρίες άλλες πιο καθαρές να βάλουν γκολ. Την γλιτώσαμε και τις καπουλάραμε. Γιατί ο κόσμος έφυγε ψιλοστεναχωρημένος. Έφυγε ψιλοστεναχωρημένος γιατί η ομάδα έπαιξε πολύ ωραία και θα μπορούσε να μην έχει δεχτεί αυτό το κοροϊδίστικο γκολ και να πάμε με ένα 2-0 ή 3-0 να παίξουμε στην Ελβετία. Γι' αυτό. Αυτό σημαίνει. Ανδρέα μου, σημαίνει ότι βάλαμε πλέον ψηλά. Έχουμε απαιτήσει και έχουμε ψηλά τον πύχη και εμείς οι ίδιοι για την ομάδα μας. Κατάλαβες. Αυτό. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Να σε καιρό. Πήρα σε πω και καλές διακοπές. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Ανδρέα μου, από τον Μπρόνξ, από τη Νέα Υόρκη. Φιλιά. Γεια σου, Ανδρέα μου. Γεια σου, Ανδρέα μου. Καταλάβατε πώς το λέω. Όχι δυσαρέσκεια για την ομάδα. Έχει η ελληνική γλώσσα μας παρέχει τόσους δρόμους. Μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε τόσα μονοπάτια που εμείς την ευνουχίσαμε τα τελευταία χρόνια με το LOL και το AD και τα λοιπά, έτσι, δηλαδή, αλλά θέλω να σου πω, δεν φύγαμε με δυσαρέσκεια, φύγαμε με στεναχώρια. Δυσαρέσκεια θα φύγαμε, η ομάδα δεν είχε παίξει τίποτα, ή αν είχε χάσει, ή αν βλέπαμε τους παίκτες να πούμε ανοργάνωτους, ή αν δεν είχαμε σύστημα, ή αν αυτό. Τότε λέγαμε, ναι, έφυγα δυσαρεστημένος. Φύγαμε στεναχωρημένοι. Μετά το παιχνίδι. Γιατί μπορούσαμε να πάρουμε καθαρό σκορ. Δύο κουβέντες μόνο θέλω να πω πριν πάμε στο διάλειμμα. Η μία κουβέντα είναι ότι τα εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν το φράγμα των 15.000. Θεωρώ ότι θα σπάσει το ρεκόρ της εποχής Ζαγοράκης, τα 21.000
721, 500, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, πρέπει να το δω κάπου, θυμάμαι το 21 μπροστά. Είμαστε στα 15.021 χθες το βράδυ. Θέλω να πω για 2-3 φάσεις μόνο. Η μία είναι του Βιερίνια που έλεγα πριν, αλλά το χάσα, ότι σε εκείνο το σόλο που κάνει, σε εκείνο το σλάλομ που περνάει ένα-δυο πίχτες και σουτάρει στην εστία που είναι μπροστά στη θύρα 4, εκεί μου έδειξε πόσο πολύ θέλει να γυρίσει τη φυσική του θέση. Δεν είμαι αντίθετος στο να μείνει εδώ που είναι ο Βιερίνια, διότι έχω τεράστια κλάση πίσω, έχω τεράστια ποιότητα. Δεν υπάρχει τέτοιο αριστερό μπακ στην Ελλάδα και πολλές ευρωπαϊκές αζήλευαν αυτό το δίδυμο με τον άλλον τον Μουρλό απέναντι, ο οποίος είδατε τι λέγαμε, επειδή τον μάθαμε τώρα. Με μια ταχύτητα κάτω έπαιζε τα φιλικά. Πού είναι ο Μάτος και πού είναι ο Μάτος. Ο Μάτος είναι 32. Καταρχήν το κορμί του, αν δείτε το Μάτος από κοντά, δεν έχει λίπος ούτε στο μαλλί του. Αν μείνει άλουστος, λίπος, δεν έχει ούτε λιπαρά μαλλιά. Στεχνός τελείως. Αν δείτε φωτογραφία, βγάζουν τα αποδυτήρια μέσα. Με τον Χατσερίδη, με τον Ζαμπά, που βγαίνουν και είναι από τη μέση και πάνω γυμνοί, δεν υπάρχει πουθενά τσιτσί. Ο Μάτος όμως, ξέροντας ότι πέρσι έβγαλε ένα λούκι 250 μάτσα, πούμε, πώς έπαιξε. Μέχρι και στο PlayStation τον είχε βασικό, μέχρι και στο manager. Πρέπει να κάνει διαχείριση. Κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα το κορμί του από τον ίδιο τον εαυτό. Άρα τι σου λέει, να πάω να σκιστώ με την The Grafstab, να πούμε, και με την Genk και με την κάθε μία στα φιλικά και μετά στο μάτς που πρέπει να είμαι. Όχι. Διαχείριση και προχθές τον είδατε. Όργωσε. Όργωσε σαν σκυλί, άγριο. Την πτέρυγα. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αυτός είναι ο Μάτος. Για τον Μπρίγιοβιτς τα είπαμε. One touch, one touch. Τίποτα. Μια κίνηση. Και όχι πάνω στη γραμμή, γύρισε το κορμί του, πάρτο. Και είναι και τρελαμένος να σκοράρει, γιατί το ψάξα λίγο εχθές. Δεν τον εξετίμησαν όσο έπρεπε τον καιρό που έπαιζε στην Ελβετία μπάλα. Δεν του έδειξαν την αγάπη, την αναγνώριση που κέρδισε μετά, μετέπειτα στις ομάδες που έπαιξε. Όταν έπαιξε στη Σιόν δεν είχε αυτή την αναγνώριση. Επίσης, εξετίμησε το γεγονός ότι μέσα από εδώ, μέσα από τον ΠΑΟΚ, πήρε τη θέση του στην Εθνική Σερβίας. Άσχετα από Σέρβος, να πούμε, έπαιξε το χαρταετό του και δεν τον έβαλε να παίξει καθόλου στο Μουντιάλ. Και τώρα πάει τρελαμένος, για να μην πω τη λέξη, γκαβλωμένος, μέσα στο μάτς της 1ης Αυγούστου. Θυμηθείτε που σας το λέω, θα σκυλιάσει να σκοράρει εκεί πέρα μέσα. Όσο για τον Γκάνιας, όμο, εστίθος, όμο, διπλό κοντρόλ και αριστερό πόδι. Εντάξει, θα το λέει αυτό, θα το δείχνει στα εγγόνια του. Θα το δείχνει. Κανένα παράπονο από την ομάδα. Πρέπει να γίνουν και οι προσθήκες που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Κρέσπο ξέρει μόνος του ότι έκανε κακή εμφάνιση προχθές. Ξέρουν αυτοί που δεν έπαιξαν όσο έπρεπε. Εγώ περίμενα παραπάνω πράγματα και από το Μαωρίσιο. Και όπως είπαμε, κέρδισε τις εντυπώσεις. Και ο Λιμνιός που άμα τελειοποιήσει, δουλέψει λίγο την τελική του προσπάθεια, τότε έχουμε να δούμε πράγματα. Μην ξεχνά τα παλικαράκια αυτά είναι 20 χρονών, παιδιά. 19 χρονών δεν ξέραμε καν που είναι, να μην πω τι. Έτσι. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια εμπειρίας με το γιοτό με κλιματιστικά. Αύριο θα κληρώσουμε και μια υπέροχη κλιματιστικούρα. Δεν ξεχνάτε, Μανολόπουλος Optic Stores. Δίνουμε γυαλί σήμερα υπέροχο. Και βέβαια, Βολτέρα, πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπουκάρουμε στη δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκπληκτικές γεύσεις. Παντοτινός και αιώνιος χορηγός. Το μαγαζί κάνει ανακαίνιση. 13 Αυγούστου θα ανοίξει και πάλι. Γίνεται σπουδαία δουλειά εκεί. Με τις ίδιες τιμές, δεν σημαίνει κάτι ανακαίνιση. Ίδιες τιμές, ίδια ποιότητα, ίδια εξυπηρέτηση. Όλα εκλεκτά, όλα πεντακάθαρα. Απλά θα ομορφύνει και ο χώρος του εκεί, του Δημήτρη, στη Μεγάλη Αλεξάνδρου 31, απέναντι από το Μασούτη, στα Ελευθέρια. Να υπενθυμίσω, πάμε δηλώσεις. Μπράβο. Πάμε λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αναχωρεί ο Άρης για την Ολλανδία και είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος εκεί. Ακούμε. Το πρώτο στάδιο πήγε πάρα πολύ καλά. Περισσότερο δουλέψαμε σε αερόβια κατάσταση. Γενικά να μπει η πρώτη βάση. Θεωρώ ότι πήγαν τα πράγματα πολύ καλά. Και τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
στα φιλικά, η ώρα του μονταρίσματος, περισσότερα τακτικά θέματα. Θεωρώ πως όλα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά. Και τι κούραση φαντάζομαι αυτό το διάστημα. Είναι λογικό, η κούραση, τα τρεξίματα, όλα αυτά είναι λογικά στην κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Το μόνο σημαντικό είναι αυτή την περίοδο να έχουμε την υγεία μας, να βρούμε σωστές, ακριβώς, υγιές βάσεις, ώστε να ξεκινήσουμε καλά το πράγμα. Και πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Καινούργιοι συμπαίκτες. Έτσι, ακριβώς, ναι, πολλοί καινούργιοι συμπαίκτες. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος να γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας. Θεωρώ πως έχει γίνει μια καλή αρχή και όλα θα πάνε καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν. Είμαστε συνδεδεμένοι, θα είμαστε και πάλι, αν μιλήσει κάποιος άλλος. Λοιπόν, πάμε εμείς να ανοίξουμε τις γραμμές μας. 2310-287-888. Θυμίζω, visualstore.gr, κορυφαίο ιστότοπος ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ήχου, για το σκάφος, για το αυτοκίνητό σας, με Bluetooth αδιάβροχα και σε τιμές εκπληκτικές στα 29 και 90. Μην ξεχνάτε... Τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία στην πόλη είναι τα ορτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, στην Καραολή και Δημητρίου, και στο 237 και στο 163 στον Εύοσμο, αλλά και στο Λαγκαδά έναντι ΟΑΕΔ. Παγωτό υπέροχο μεγάλα ημέρας, γνήσιο αυθεντικό, και ψωμάρες και γλυκάρες και τα πάντα όλα, και τούρτες με ό,τι απεικόνεις θέλετε για τα παιδάκια σας. Πηγαίνετε, θέλετε Σοφία η Πριγκίπισσα να πούμε, θέλετε ξέρω εγώ Blaze, θέλετε ήρωες με πιτζάμες. Θέλετε τι, Paw Patrol, τι θέλετε, θέλετε Frozen, όλα εκεί μπορούν να σας τακτοποιήσουν. Και βέβαια μην λησμονείτε για Τέντα, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρία στην Τέντα, κορυφαίοι, 430-011 Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς, καλημέρα σας, ναι. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί, έλα Κωνσταντίνε μου, έλα. Τι γίνεται φιλαράκι, καλά. Καλά φίλε μου, ας πούμε καλά. Συνερχόμεθα λίγο-λίγο από αυτό που έχει γίνει. Άστα καλά, μη με το θυμίζεις. Αυτό δεν πρόκειται να συνέλθουμε. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε. Μία και καμία, πάμε παρακάτω. Μία και καμία. Μία και καμία, σας είχα πει, αν δεν φύγω δεν θα γίνουν μεταγραφές. Δεν με ακούγατε. Άξι. Λοιπόν, αυτό θα σε πω τώρα. Πιστεύω το Σαββατοκύριακο ή το πολύ Δευτέρα κάποιος θα έρθει. 100% φίλε. Πρέπει να έχεις με τον Μίχελ παρτίδες. Δεν 100%. Γίνεται το, να το λες, κάτσε να φύγω και μετά κάνει ό,τι είναι να κάνει. Δεν μου λες ρε Κωστά, αυτό που είπες για το Ιωτόμε, αυτήν τη μαρτινάδα, κατευθείαν τη σκέφτηκες ή την είχες γραμμένη, γιατί ήταν με σαρλίν, με, ξέρω εγώ, με τέτοια πράγματα, πώς το είναι. Δηλαδή εμείς πώς δεν μπορούμε ρε, να κάνουμε τέτοια πράγματα, να σκεφτούμε. Ναι, αλλά εμένα με βάλεις να καθαρίσω ένα λεμόνι, θα κόψω τουλάχιστον δύο δάχτυλα από το χέρι μου. Δεν θα μείνει τίποτα, μόνο το κουκούτσι. Αν με βάλεις να βιδώσω μία λάμπα, θα κάψω το σπίτι. Αν με βάλεις, παράδειγμα, ξέρω, να ξεβιδώσω μία βρύση, θα πλημμυρίσει πολυκατοικία. Έκαστο σε φω ετάχτυλη. Έκαστο σε φω ετάχτυλη. Να ξέρεις, επειδή με ρωτάνε πολλές φορές, δεν γράφουμε τίποτα. Αν γράψεις το οτιδήποτε, εκτίθεσαι στην εκπομπή. Αν προσπαθείς να διαβάσεις από μέσα, έτυχε παλιά σε ραδιόφωνο, όχι στο προηγούμενο, όχι στον Αρένα. Έτσι, για να μην... έτυχε λοιπόν σε άλλο ραδιόφωνο να υπάρχει παραγωγός Σαββατοκύριακο που έγραφε αυτά που θα έλεγε και είχα δει τα χαρτιά του Δευτέρα πρωί μπαίνοντας εγώ στο στούντιο, βρήκα τα χαρτιά μέσα στο τραπέζι. Καταλάβω, και... τα ξέχασα. Ναι, ρε παιδί, και είχε φίλε γράψει και το χαχαχά. Δηλαδή, ανέκδοτο, χαχαχά. Είχε γράψει το γέλιο. Δηλαδή, τι γίνεται. Γιατί άμα δεν γελάσουμε, θα μας πιάσουμε. Πρόσεξε, επειδή μένα με τρώει όμως, δεν μπορώ να κρυφτώ. Τον φώναξε, τη λέω, έλα εδώ. Επειδή είσαι πιτσιρικάς. Εγώ θα σου δώσω μια συμβουλή. Εμένα δεν βρέθηκε κάποιος να με συμβουλέψει όταν ξεκινούσα πριν από 19-20 χρόνια. Θα σου πω ένα πράγμα. Καλύτερα μία δική σου κουβέντα απ' έξω και ας κάνεις και σαρδάμ. Μια θα κάνεις σαρδάμ, δυο θα κάνεις. Καλύτερα μία αυθόρμητη κουβέντα σου παρά να διαβάσεις από μέσα, ρε φίλε. Δηλαδή είναι σαν να βγει ο τραγουδιστής και να έχει το αναλόγιο μπροστά. Δεν τα πάμε καλά με το διάβασμα. Με άκουσε το παλικαράκι και μια χαρά τα πήγε, να ξέρεις. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει. Κώστα, λέμε τώρα για την ομάδα μας. Κοίτα να δεις πόσο άτυχοι ήμασταν πάλι. Χάνουν αυτοί, όντως είχαν δύο ευκαιρίες. Τρώμε τον γκολ το Χαβαλέ, ρε φίλε. Ναι, κοίταξε, οι ευκαιρίες, Κώστα, ήταν ευκαιρίες, ευκαιρίες. Δηλαδή τη γλιτώσαμε. Μπράβο. Έτσι, εμείς είχαμε όμως. Ευκαιρίες, εμείς είχαμε την κλασική με το λιμιό.
Που δεν το πιάνει και γεμάτο. Και το πέναλτι που ήταν, το είπα χθες. Το είπα χθες. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, άλλο να σου πω, μπορούσαν να σκοράρουν αυτοί σε άλλη περίπτωση και φάγαμε τον γκολ που μπαίνουν. Μπορούσε, ρε παιδί μου, το μάτς να είναι 3-1 ή 4-1. Δεν θα ήταν παράλογο. Αν έρθει το πέναλτι και έμπαινε του Λιμιού τον γκολ. Και εγώ σου λέω να μην τρώγαμε αυτό το κοροϊδίσκο, να τρώγαμε ένα από τα άλλα δύο που πέρασε ξεστά η μπάλα που κάναμε λάθος. Έτσι. Λοιπόν, να ήταν 3-1-4-1. Θα ήταν πολύ φυσιολογικό. Σήμερα έχεις γυαλιά, Κώστα. Κανονικά. Πληρώνεις γυαλιά με μηνύματα ή με τηλέφωνο. Και με ό,τι θέλετε. Να με βάλεις και εμένα. Να σε βάλω και εσένα. Γιατί... Να σε βάλω. Λοιπόν, επειδή δεν θα σε πάρω αύριο, να πάρει και άλλος κόσμος. Θα μου κρατήσει μούτρα. Αύριο θα σε πάρω και άλλος κόσμος, να μην σε τα πω από τώρα. Να σε πω καλές διακοπές. Να σε καλά, αύριο μου. Και φύγε για να κάνουμε μεταγραφές. Έγινε σαφής. Έγινε σαφής. Είσαι ξεκάθαρος, δεν είναι. Θα δώσεις και χαιρετίσματα του Καρτάς στο Νεκτάριο, γιατί έχω και εγώ Καρτάς στα Χανιά μακριά και ξέρω πως είναι. Θα δώσω, θα δώσω. Αυτό, λαχταράω να δω πολλά... και τα νηψάκια μου που μου λείπουν πάρα πολύ, γιατί... Α, μπράβο, βέβαια. Και φιλιά πολλά, Κωστή. Έγινε. Στην πρωτεύουσα την κανονική, την πατρίδα στο τον Άθλιο. Την πρώτη πρωτεύουσα. Φιλιά! Η πρώτη είναι πρωτεύουσα. Η δεύτερη είναι, η δεύτερη. Η δεύτερη ήταν. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε. Σήμερα, πρώτη τελευταία μέρα πριν φύγουμε για την άδεια, θα είμαστε και πάλι εδώ στα μικρόφωνα του Λίμπερο, στο στούντιο. Πρώτο Θεό. Πάντα λέμε πρώτο Θεό. Πάντα λέμε πρώτο Θεό. Θα είμαστε εδώ 20 Αυγούστου, γυρίζουμε. 20 Αυγούστου θα είμαστε στα μικρόφωνα. Να πω, επειδή με ρωτάει ο Βασίλης από την Νιρεμβέργη. Γεια σου, Βασιλάκι μου. Το μάτς το επαναληπτικό δεν θα το δείξει η Νόβα. Έχει το Ε πήρε τα δικαιώματα. Το κανάλι του Ιβάν. Εκεί. Άρα θα είναι ελεύθερο το μάτς. Θα μπορεί να το δει ο καθένας χωρίς να υπάρχει λόγος για συνδρομή, είτε στην Κοσμοτέ είτε στην Νόβα κτλ. Έτσι είναι ελεύθερο το επαναληπτικό παιχνίδι. 1800 μαγικά χαρτάκια πήραμε για τον επαναληπτικό, αλλά φαντάζομαι ότι τα τσακαλάκια από Γερμανία, από Ελβετία, από Ολλανδία, από Βέλγιο κτλ. Θα γίνει πάλι μια κερκίδα που θα μείνουν όλοι με στόμα ανοιχτό. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Πάω κλείσει. Βάλε ένα του Γιωτόμι. Αυτό είναι. Τέλος, θα πες απλά. Πάω κλείσει, βάλε το Γιωτόμι. Τέσσερις λέξεις. Δεν χρειάζεται να πούμε γιατί. Τέλεια διαφήμιση. Πάω, είμαι ακόμη, βάζω το Γιωτόμι. Καλό. Ή λιώνεις από τη ζέστη ακόμη, βάλε το Γιωτόμι, βρε που σου λέω. Βάλε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σε εύχομαι καλά να περάσεις. Γιατί με διώχνετε από σήμερα? Θέλετε να γίνει μεταγραφή σήμερα, γιατί αύριο, ε? Θα καταλαβαίνω. Θα σε πάρουμε και αύριο. Αλλά μην τυχόν δεν προλάβουμε να σε πάρουμε. Έτσι. Και αύριο. Αύριο θα έχω, αύριο, Γιώργο, αν όλα πάνε καλά, θα έχω υψηλή προσκεκλημένη στο στούντιο. Θα έχω την εκταρία τσατσαρού αύριο στο στούντιο. Παπά, δεν θα με πάρεις να δω πώς γίνεται η εκπομπή. Θα σε πάρω πουλάκι, δεν θα πάρω. Αφού τώρα δεν έχουν σχολείο, θα έρθει να έχω την κορούλα μου μαζί. Η είδηση είναι τα φιλικά. Άτιμο φιλικό, όλοι και κάποιος. Και δεν μου είσαι αυτές τις 20 μέρες, 25 μέρες, εμείς τι θα κάνουμε, θα έχουμε τίποτε επαναλήψεις? Θα ησυχάσετε από την τζιρίδα μου, θα ησυχάσετε από τη φωνή μου, θα μπορείτε να μιλάτε χωρίς να σας διακόπτω, θα γίνουν μεταγραφές, θα κάνετε τα μπάνια, θα ηρεμίζετε. Βράσεις μεταγραφές, θα έχουμε τίποτε επαναλήψεις? Δεν νομίζω, όχι, θα κάνει ο Batman, θα κάνει στην άδεια 7-10, γενικά θα αναπληρωθούμε, εντάξει. Άρα θα πρέπει να πάμε σε αποκοστήνωση. Θα πρέπει να πάμε σε κάποιο ψυχίατρο να μας δώσει τίποτε ρεμιστικά. Κι όταν θα πάω στον τρελό γιατρό, θα τον τρελάνω και αυτόν. Λοιπόν, βάλουμε στο 4-16. Στο 4-16 σε βάζω λοιπόν. Για τα γυαλιά. Γιώργο. Γιατί το εισιτήριο το δίνεις. Θα πάει, είπα, έχουμε ένα διαρκεία σήμερα για το βόλιο, είσαι άνεργο ή σε πολίτεκνο. Η προτίμηση μου είναι στο Χάρη, ο οποίος περιμένει, και άμα δεν εμφανιστεί ο Χάρης, θα δίνει στο κόστο με το πλυντήριο που θέλει γυαλιά. Έτσι, έτσι. Για να βλέπει καλά τα ρούχα, το είναι καλύτερο. Φιλιά πολλά, Γιωργάρα μου, σε χαιρετώ. Καλά, γόρι μου, σε χαιρετώ. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στους δύο φίλους, τα Παουτσάκια, τα Ζουμουσάκια, που χθες ήταν στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στην Καλαμαριά και χαιρετηθήκαμε.
Λοιπόν, στην παρέα εκεί που ήταν με τις συζύγους τους, πάρα πολύ ωραίοι, πάρα πολύ χαμογελαστοί, πάρα πολύ θερμοί, με πολύ αγάπη για την εκπομπή και για μας. Τους στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε με ποιον τρόπο ο Κωστής βοηθάει τον ΠΑΟΚ? Φεύγοντας για να γίνουν μεταγραφές, φίλε. Όχι μόνο αυτό, Κωστή. Αναγκάζομαι, αναγκάζομαι. Άκου, έχεις βάλει στο τρυπάκι και τους χορηγούς, τους έβαλες να κάνουν αναγέννηση, να κάνουν... Κανονικά, να δίνουν κλιματιστικά. Μπράβο, μπας και γίνουν καμία μεταγραφή. Έχεις βάλει τον άνθρωπο εκεί, Σιλαδόκολα, που πήγαμε και ήταν τέλεια, να κάνει ανακαίνιση όταν λείπεις κι εσύ. Κοίταξε να δεις, το Λαδόκολα Αρένα, που είναι το στάδιο που παίζει ο Διέγκο Παντσέτα, έπρεπε να γίνει ανακαίνιση τώρα, έτσι δεν θα γίνει? Μια χαρά θα γίνει, από ό,τι μου είπαν όταν πήγα κι εγώ. Καταπληκτικό. Πώς θα είναι, μια χαρά θα είναι. Κωστή, αν θέλεις αύριο μην πηγαίνεις στο ραδιόφωνο, δεν χρειάζεται. Φύγε από τώρα για διακοπές. Ναι. Μπορούμε να πάμε εμείς εκεί, οι οπαδοί, οι ζούμους τέλος πάντων, να πούμε τα δικά μας και όλα καλά. Αυτό θα ήταν μια ωραία σκέψη. Άδεια από τη σημαία, και δίνω και εγώ αν θέλει. Θα ήταν ωραία σκέψη να το προτείνουμε εδώ, να πούμε στους ιδιοκτήτες, ότι το 20ήμερο της απουσίας να έρθουν να κάνουν ζουμουσάκια εκπομπές. Όλα γιάχμα, φίλε. Όλα. Δηλαδή, μία ο Τσουκνίδας, μία ο ένας, μία ο άλλος, μία ο παράλλος. Ναι, γίνει ένα Μουχαμπέτι τέτοιο. Σε βλέπω όμως μετά να άρχισε να κάνεις τα ρεπό. Ωφαραγιά. Λοιπόν, ελπίζω να κάνουμε κάμια μεταγραφή. Σαββάτο έρχεται, άσε να την Παρασκευή την ξεχνάμε. Όχι μόνο μία. Δύο ας κάνουμε, τρεις. Σαββατοκύριακο έρχεται, Δευτέρα έρχεται μετά. Την Παρασκευή είπαμε την ξεχνάμε. Δεν θα γίνουν τρεις μαζί, αλλά θα γίνουν, πιστεύω θα γίνουν μεταγραφές. Έχω μία απορία μόνο, σας την εκφράζω έτσι, δηλαδή σκέφτομαι φωναχτά. Αν θα έρθει ένα πληρωματικό αριστερό back, ένας backup του Βιερίνια, ή αν θα έρθει ένας πρωτοκλασάτος για να πάει μπροστά ο Αντελίνο. Εγώ ξέρεις τι ήθελα. Δεν το ξέρω. Δύο αριστερά back και να τον έχουμε τον άλλον μπροστά μόνο. Ένα πρωτοκλασάτο, όπως είπες, και ένα δεύτερο. Και έναν πληρωματικό. Μάλιστα. Και να τον έχεις τον άλλον μπροστά. Και θέλεις και ένα επιθετικό μετά και τίποτα άλλο. Ξέρεις τι ασφάλεια νιώθει ο Ρουμάνος με τον Ανδρέα εκεί? Ξέρεις πόσο δύσκολα θα βγάλεις από το μυαλό του ότι εκεί πίσω με Μάτος και Βιερίνια είναι ήσυχος, έχει δημιουργία, έχει εμπειρία, έχει προσωπικότητα. Να πω κάτι. Νομίζω το καταλαβαίνεις έτσι. Άκου. Ναι. Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Βιερίνια και πώς το λένε τον... Ξεχνά τον αμυντικό. Πρίγιοβιτς, Πέλκας. Όχι, τον αμυντικό. Αμυντικό. Ο Χατζερίδης. Όχι, ο Ισπανός, μωρέ. Ο Κρέσπο. Ο Κάνιες ήταν αυτοί που δεν φάγαμε τόσα γκολ, δηλαδή με την καλύτερη άμυνα. Αυτό είναι δοκιμασμένο τώρα. Άσχετα που προχθές ο Κρέσπο δεν ήταν καλός. Είναι και νωρίς, παιδιά. Κανένας δεν είναι 100% έτοιμος. Στην Ευρώπη κανένας σύλλογος. Εγώ και ο ίδιος ο Βιερίνια πιστεύω το θέλει να είναι μπροστά. Το έχει πει. Δεν είναι ότι είναι μυστικό. Το έχει πει. Εγώ γι' αυτό τον αγαπώ ακόμα περισσότερο. Γιατί παίζει εκεί που δεν του αρέσει, φίλε, και δίνει την ψυχή του όλη. Και σκίζεται και χθες, προχθές έκανε τάκλινγκ, έκανε τζαρτζαρίσματα, μαρκαρίσματα σαν να ήταν 22 χρονών. Εντάξει. Να λέμε. Λοιπόν, έγινε. Μην ξεχάσεις να πούμε αυτό που είπαμε χθες, ξέρεις. Ναι, αδερφέ. Είχαμε εμβόλια χθες, χειροπόδα, δηλαδή να πηγαίνεις στο μικρό για εμβόλιο. Ροντέο, φίλε, σημαίνει ροντέο. Να τον κρατάμε δύο άνθρωποι και να μην κάθεται, να του κάνουμε εμβόλιο. Άστο, φίλε. Να με βάλεις την κλήρωση για... Σε έβαλα ήδη, Μανώλη, 600. Σε φιλώ. Γεια σου, bye. Αύριο. Αύριο θα σε πάρω τηλέφωνο να σε χαιρετήσω. Έγινε. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, Τσουκνίδα. Γεια. Ροντέο στο εμβόλιο. Δεν ξέρω πώς έχει κάνει σε αγόρι μικρό εμβόλιο. Χέρια, πόδια και να μην μπορούμε να τον κάνουμε καλά. Ο οποίος πάει χαμογελάστος. Με το που στρίβουμε στη γωνία και βλέπει το ιατρείο, αρχίζει μανούρα. Αρχίζει μανούρα, καταλαβαίνουν τα παιδιά. Ροντέο. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το θουβού. Καλημέρα στους μουσάδες, στις μουσίτες, στους μουσάκια. Καλώς τον. Και την ΑΕΚ 2014 με τη χιλιόχρονη ιστορία της. Βεβαίως. Την ΑΕΚ που ό,τι υπάρχει σε δανεικό, Και αγύριστο. Αντικαθίσταται ο ύμνος της ομάδας από το τραγούδι, ποια είναι η Βύση, νομίζω ήταν που έλεγε «Δανεικά, τα πάντα είναι δα... Ή γαρμπή». Μαντό. Λοιπόν, Κωστή, βάλε με το ξεχάσμι στην κλήρωση.
Γιώργος 500 για τα γυαλιά. Τι είναι, πάμε εκατοσταριές πριν, Μανώλης 600, Γιώργος 500, να το αφήσω. ναι, για πες, σαν μοντέλο της Mercedes, 300 SL, για πες αδερφέ, για πες. Λοιπόν, καταρχήν, που είπες πριν ο Γιώργος Μάγκας είναι εξάρτητος του MacGyver, να ξέρεις. Του MacGyver, αμάν, εδώ σε ρωτήσω τώρα. Ποιο, λοιπόν, αυτό ένα μηδέν, σε προλαμβάνω για να μην με προλάβεις, είναι το μικρό όνομα του MacGyver. Δεν έχει. Τι λες. Δεν έχει. Άτσα, τι λες, σας το πω. Τι λες. Καταρχήν, γούσταρες MacGyver, γιατί εγώ πέθαινα, φίλε, δεν έχανε επεισόδιο. Έβλεπα, ναι, έβλεπα. Έτσι, παρότι Χέτιλας, Ποτήρας, Καγκουριά, Τσιαντάκης, Φουλ, Καλταβερίδης, αλλά μιλάμε ένας πολυμήχανος τύπος, έτσι. Το μικρό όνομα του MacGyver. Το μικρό. Το μικρό όνομα. Ένας περίεργος μου είχε πει παλιά στην εκπομπή, το μικρό το όνομα ήταν, λέει, το Mac. Ήταν, λέει, MacGyver. Όχι. Το παραγίγαντα, μόνο το σκέφτηκες. Το μικρό το όνομα ήταν Agnus, φίλε. Το είπε σε ένα επεισόδιο. Άφλιο μικρό όνομα. Ξαδέρφη της Κλαραμπέλ από τα Μικη Μάους. Agnus MacGyver. Ντροπή. Όνομα ντροπή. Agnus. Λοιπόν, σαν παιδική αρρώστια. Παρακάτω. Πέθανε από Agnus. Τα σωνόμοι, νοσοκόμοι και αστυνόμοι, όλοι σπίτι έχουν το γιοτόμι. Ω, κύριε φίλε. Πολύ δυνατός κι εσύ. Πολύ δυνατός. Λοιπόν, πολύ ωραίος. Έχω τα στιχάκια, τα έχω. Έχω γράψει κάποια τραγουδάκια. Μπράβο. Ξέρω, θα φέρεις να τα κάνουμε, λοιπόν, να βάλουμε μουσική. Σε χαιρετώ. Καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση. Ναι, αγόρι μου. Πάρω. Να πάρουν κι άλλοι. Έγινε, αδερφέ μου. Θα τα πούμε στις 25 είναι η 20 γυρίζω. 20 γυρίζεις, η Super League πότε είναι? Καλά τώρα και εσύ θέλεις επιστημονική φαντασία να σου πούμε πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Θα σε κόψω. Παρεκτρέπεσαι. Παρεκτρέπεσαι. Τώρα την κάνεις σόκινη την κουβέντα μας. Ελεύθερο Βάμονα, σε παρακαλώ. Ιούλιε Βέρν, 20.000 λεύγες κάτω τη θάλασσα. Φιλιά! Γεια σου Θουβού. Γεια σου Θουβού. Γεια σου αγόρι μου. Γεια. Πάμε. Νίκος Παπαδόπουλος είναι στο αεροδρόμιο. Αναχώρησε Άρη για την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Ναι, ακούμε. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Γεια σου Νικόλα. Από το αεροδρόμιο Μακεδονία, σε λίγη ώρα αναχωρεί πτήση του Άρη με προορισμό την Ολλανδία και πρώτη στάση το Ντίσελντορφ. Στη Γερμανία πρώτα δηλαδή, ναι. Πρώτα Γερμανία, ναι, και μετά ο δικός στην Ολλανδία. Εκεί όπου ο Άρης μέχρι τις 5 Αυγούστου θα πραγματοποιήσει το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. 23 ποδοσφαιριστές ταξιδεύουν για την Ολλανδία, μετά και από τα 3 νέα πρόσωπα που προσθέθηκαν χθες στην μαύρη λίστα του Πάκο Ερέρα και δεν υπολογίζονται. Μου μείνω Καψάλης και ο νεαρός ο Κουλμπουρίδης. Ο Άρης πηγαίνει στην Ολλανδία. Και ο Μπαρκάν, έτσι. Και ο Μπαρκάν που κόπηκε. Και ο Μπαρκάν από την περασμένη Τρίτη φυσικά. Και ο Τσουμάνης πριν από λίγες ημέρες και ο Γλυκόπουλος. Μάλιστα. Ο Άρης πηγαίνει στην Ολλανδία με τον Πάκο Ερέρα να περιμένει και την ενσωμάτωση του Χαμζά Γιουνές στην ομάδα. Ακόμα δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα με τη βίζα του Τινήσιου επιθετικού, τον οποίο αναμένουν οι άνθρωποι του Άρη στη Θεσσαλονίκη μέσα επόμενες μέρες. Ο παλιός της Ξάνθης, έτσι, το φόρο. Ο παλιός της Ξάνθης, ναι. Προκειμένου να περάσει επετρικά, να υπογράψει και να ταξιδέσει και αυτό στην Ολλανδία. Συν δύο σίγουρες μεταγραφές που νομίζω ότι θα κάνει ακόμα ο Άρης. Μία για το κέντρο της άμυνας και μία στα άκρα της επίθεσης, για να συμπληρωθεί σιγά σιγά και το ρόστερ της νέας σεζόν. Ακούσαμε και νωρίτερα και τις δηλώσεις του Λευτέρη Τζόγλου λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας, από τους παίκτες που παραμένουν τελικά στο ρόστερ, γιατί και αυτός ήταν υποκρίση μαζί με κάποιους άλλους το τελευταίο διάστημα. Έκανε λόγο για μια αισιοδοξία που υπάρχει μετά και το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, παρά την κούραση που κουβαλούν οι παίκτες από τις έντονες προπονήσεις του Πάκο Ερέρα, και ότι η ομάδα πλέον πάει στην Ολλανδία για να βάλει τις σωστές βάσεις, και αυτό περιμένουμε πλέον, να δούμε περισσότερα πράγματα τον Άρη πάνω στην Ολλανδία. Αρχίζει γενομένες από το αυριανό φιλικό με την πύρισο της 8.30 ώρα Ελλάδος στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ανβέρσας. Μάλιστα, μάλιστα. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τους φίλους του Άρη, έτσι, ο Χρήσανθος. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τους φίλους του Άρη που ενδιαφέρονται και θέλουν να ξέρουν τι γίνεται και για τα φιλικά και για τις εξελίξεις και για τα μεταγραφικά και για όλα. Έτσι. Έτσι, έτσι. Ωραία. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, Νίκο. Αυτά. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, έχουμε έναν αν περίμενε ο άνθρωπος. Ναι. Έλα, αγόρι μου, έλα. Κωστή, καλημέρα. Sorry, αλλά η... Πολύτε και ένας αγοροπατέρας. Καλώς τον, έλα. Είχαμε επικαιρότητα. Λοιπόν, κάτι σημαντικό. Ναι. Ο ΕΛΤΑ είπε ότι μπορούμε να στείλουμε πράγματα δωρεάν στους πληγέντες. Σωστό, εδώ αναλαμβάνει να τα πάει
Δωρεάν έχει ανακοίνωση στο site τους. Ξηρά τροφή, νερά, ξέρεις, τέτοια πράγματα, χυμούς, τέτοια πράγματα θέλουν. Υπάρχει μία ανακοίνωση από το Δημαρχείο Ραφίνας που λένε μη στέλνετε άλλη τροφή. Μπουκώσαμε. Δεν υπάρχει. Μη στέλνετε άλλα ρούχα. Ζητούν νερά, αίμα. Αίμα ζητούν. Ζητούν εγώ αίμα. Αν το θέλετε. Βράδυ το είδα αυτό. Ναι, επειδή το είδα, το είδα σε όλα τα δελτία. Είπαν παιδιά μη στέλνετε άλλο. Ήταν τέτοια τεράστια η ανταπόκριση. Αν θέλετε, το ξαναλέω, το είπα και χθες. Αν θέλετε. Και δεν δώσατε στην τελευταία αιμοδοσία μας που κάναμε. Την τελευταία μας αιμοδοσία, γιατί δεν παρήλθε το διάστημα των 4 μηνών. Ξέρετε, πρέπει να παρέλθουν 4 μήνες για να μπορείς να ξαναδώσεις. Αν λοιπόν, έκκληση κάνουμε. Θέλετε να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους που χαροκάηκαν και χαροπαλεύουν, τότε κάντε μια στάση σε ένα νοσοκομείο. Αν θέλετε για την ομάδα τη δική μας των αθλητηρίων, αν θέλετε για οπουδήποτε, δεν έχει σημασία. Εμείς το λέμε για τη δική μας τράπεζα για να μπορούμε να κάνουμε χρήση και να στείλουμε τις φιάλες. Δώστε αίμα. Αυτό λείπει τώρα στους ανθρώπους. Αυτούς που δίνουν μάχη στα νοσοκομεία και στους γιατρούς. Αυτό. Από τροφές και τέτοια και τα λοιπά, είπαν ότι είναι καλυμμένοι, αδερφέ. Ναι, ωραία. Είναι καλυμμένοι, γιατί και μαζικά, δηλαδή, πολυκαταστήματα διέθεσαν, πήγαν παλέτες νερό. Δηλαδή, δεν πήγε ο άλλος με την εξάδα. Ο κάθε πολίτης που και αυτός είναι συγκινητικός, δεν το συζητάω, έτσι. Ο καθένας ό,τι μπορούσε. Αλλά κυρίως αίμα, παιδιά. Κυρίως αίμα. Κωστή, έχω μία διέστηση ότι στις 10, μετά τις 10.30 αύριο θα αρχίσουν οι μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ. Καλά τώρα. Δεν είναι. Αυτό είναι, παιδιά. 10 και 1 θα αρχίσουν να έρχονται παίκτες, δηλαδή. Εδώ πραγματικά, δηλαδή. Συγκρούονται, πρόσεξε. Δεν ξέρω. Τι με κάνει να το πιστεύω, αυτό δεν ξέρω. Φίλε, αυτό το πράγμα, μιλάμε τώρα 10 χρόνια, 11. Φέτος μου λένε. Φέτος ξεκινήσαμε, λέει, Champions League νωρίς. Θα χαλάσει, λέει, η παράδοση. Αποκλείεται. Αφού παίζουμε, λέει, μάτς 24 Ιουλίου, θα γίνουν οι μεταγραφές νωρίς, λέει. Και είπα. Δεν θα γίνουν. Γιατί εγώ θα πάρω άδεια στις 27 Ιουλίου. Άρα πριν να πάρεις από τη σημαία. Δεν από τη σημαία, σωστό και αυτό. Υπηρεσιακά δύο ώρα. Υπηρεσιακά δύο ώρα για να γίνουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βάλαμε και εμένα στην κλήρωση 908 χαραλάμπος. Έγινε χαραλάμπη. Ζούμε σου, όλα θα πάνε καλά. Και για το εισιτήριο σε βάζω, έτσι, διαρκείας για το βόλεϊ. Ναι, αφού είσαι πολύτεκνος. Ομαβάρα. Έγινε. Φιλιά, δεν νομίζω κάποιος από τους προηγούμενους ότι είναι πολύτεκνος ή άνεργος. Κώστας, Γιώργος, ο Μανώλης, ο Γιώργος, όχι, έτσι. Είσαι ο πρώτος. Σας βάζω σε ειδική κατηγορία για το εισιτήριο διαρκείας. Έγινε χαραλάμπη. Έγινε χαραλάμπη. Δεν άκουσα τι είπες. Τέσσερις γιους αγόρι μου. Κόρη, μόνο κόρη οφθαλμού, έτσι. Κοίτα να δεις, ας πούμε θα έχω συμπέφερο εσένα που έχεις μια κόρη, γιατί επιλογή σε 4 παιδιά. Αγόρι μου. Έχω ξαφό, μελαχρινό, καστανό, μελαχρινό, ό,τι θέλεις. Τι λες τώρα. Έχεις επιλογή σε μένα, δεν πας αλλού. Αγόρι μου. Σε χαιρετώ, συμπέφερε. Να σε ακούσουμε και αύριο. Γεια σου, συμπέφερε. Τα λέμε, γεια. Έκλεισε. Λοιπόν, διάλειμμα θα πάμε. Υπενθυμίζω, σήμερα κληρώνουμε εισιτήριο διαρκείας. Ο φίλος μας ο Γιάννης από το εξωτερικό, να μην πω χώρο για να καταλάβετε όλοι ποιος είναι. Ο φίλος μας ο Γιάννης έστειλε χρήματα στο TAP PAOK, στο Volley. Κληρώνει σήμερα ένα εισιτήριο. Έχω καμία δεκαριά από τα μηνύματα και μόλις έναν από τα τηλέφωνα. Ένα εισιτήριο διαρκείας για το Volley. Υπέροχο δώρο να πάρετε το κασκόλ σας, να πάρετε τη σημαία σας και να πάτε να δείτε την ομάδα Volley. Αν είστε άνεργος ή πολύτεκνος, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Να πω επίσης ότι κληρώνουμε ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιά από το κορυφαίο κατάστημα οπτικό στην πόλη, Optic Stores Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά. Μπείτε, πείτε ζουμουσού, πείτε του Μανολόπουλου ότι ακούσαμε την εκπομπή και ήρθαμε. Τακτοποίησέ μας, γυαλί οράσεως, ηλίου, φακό επαφής, τα πάντα όλα. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, μπουκάραμε, πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό, ξαναλέω τελευταία φορά για να με ζαλίζω το παχιέντερο, ότι έχουμε σήμερα ένα εισιτήριο διαρκείας για το βόλεϊ, για όλη τη χρονιά, για όλους τους αγώνες, για έναν άνεργο ή πολύτεκνο. Ακόμα και αν κληρωθείτε, δεν πρόκειται να πω επίθετο στον αέρα. Έτσι, το καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο λεπτό το ζήτημα, ειδικά για αυτόν ο οποίος είναι άνεργος και μπορεί να μην θέλει να μάθουν οι υπόλοιποι. Θα πω το μικρό όνομα και τα τρία τελευταία ψηφία από το τηλέφωνό του. Επίσης, κληρώνουμε και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το κορυφαίο κατάστημα οπτικών στην πόλη. Τρεις γενιές οπτικά.
Μανολόπουλος στη Νεάπολη, Παναγίτη Σαλδάρη 22. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε. Για τον πίσες με ρωτάς, Χρήστο μου, θέλω να σου πω ότι ακόμα δεν είναι βέβαιο ότι θα αγωνιστεί στη Ρεβάνς. Τρέχουν, είναι κοντά οι Ρεβάνς, δεν είναι 15 μέρες. Μεθαύριο, έτσι, μία του μηνός, παίζουμε τη Ρεβάνς στην Ελβετία. Και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα είναι έτοιμο. Σήμερα θα φανεί από τις εξετάσεις κατά το πόσο έχει προχωρήσει η αποθεραπεία του υπέροχου αυτού τύπου, που βέβαια καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι για το παιχνίδι. Χωρίς να έχουμε παράπονο από τους αντικαταστάτες. Και ο Ζαμπά έπαιξε καλά, και ο Λιμιός έπαιξε καλά, αλλά ο Μπίσεσβαρ είναι Μπίσεσβαρ. Πάμε! Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Και καλό μήνα! Και καλό μήνα! Γιατί όχι? Έτσι. Έλα, θα διαφωνήσουμε τώρα στο καλό. Έχω να σε ακούσω σχεδόν 19 χρόνια, φίλε. Χαίρομαι για την υπομονή σου. Κι εγώ, για τη δική σου. Τι γίνεται? Άρα, παρά 10. Δεν υπάρχω. Δεν υπάρχει, φίλε. Λοιπόν, είσαι μη υπαρκτό πρόσωπο. Ναι, δεν υπάρχει. Ακριβώς. Αν τον εξής. Λοιπόν, δίνω χαιρετίσματα στη Γρηγοράδα για να μην γίνω κουραστικός. Γρηγοράδα, λες τον φίλο μας πίσω από την κονσόλα. Σε έναν άρρωστο με την πάρτη σου, ο οποίος είναι ο Γιώργος, είναι καπετάνιος. Καπετάνιος, όχι αυτός με τις κάλτσες. Ο κανονικός καπετάνιος. Ναι, ναι. Ναι, κανονικός. Ναι. Έχει βυθίσει καραβάκι αυτός. Υπομένος καπετάνιος. Έχει στήξει κάτι το μόλο, κάτι. Κατά τα άλλα είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Και μου είπε να σου δώσω χαιρετίσματα, πιθανότητα σήμερα να ακούει, γιατί είναι καρφωμένος. Στην αγάπη μας, τον καπετάνιο. Ει, καπετάνιε! Θέλεις ένα ναύτη ακόμα. Τον κατηλανάφτη που έχω εδώ. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που έκανες εδώ και 17 λεπτά να με περιμένεις να μιλήσεις. Μπράβο. Χαίρομαι που το αναγνωρίζει κάποιος επιτέλους. Έτσι, δεν είναι μόνο εσείς που περιμένετε, περιμένουμε και εμείς που περιμένετε. Ναι. Δηλαδή, έτσι να ξέρετε, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Εσύ, ακριανιά, με έχεις τρελάκι. Αγόρι μου, γεια σου, Νικόλα μου. Γεια, γεια, γεια. Πάμε, τέσσερις γραμμές. Είναι με μια τζούφια μούτζα. Τέσσερις γραμμές, ναι. Όχι, μήπως σου λείπει κανένα δάχτυλο, ρε παιδί μου, να. Άμα χρειάζεσαι δάχτυλο να βοηθήσουμε. Ναι! Ναι! Καλώς το παιδί! Καλημέρα Κωστή! Γεια σου Γεωπόνε! Γεια σου Γεωπόνε! Έλα! Μια μέρα πριν την Τεσσαροάδεια νιώθουμε ένα ρίγος. Ωραία φίλε. Έρχονται μεταγραφές. Έρχονται μεταγραφές. Την πρόκληση θα την πάρουμε βέβαια έτσι. Μόνοι μας με τη μαγιά μας. Έτσι έτσι. Και μετά εσύ θα κανονίσεις. Ναι φίλε. Πες μου λίγο τι προσδοκάς. Προσδοκώ νίκη, όχι προσδοκώ, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε νίκη. Όχι, 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 για τα μεταγραφικά λέω. Νίκη εννοείται θα πάρουμε την πρόκληση. Είμαστε καλύτεροι και το δείξαμε. Ένα εξάρι, φίλε, καθαρό. Ένα εξάρι καθαρό. Δεν μπορώ να. Εξάρι καθαρό ή εξαρό οκτάρι. Έχω γεμίσει εξαρό οκτάρια. Θέλω εξάρι. Το ποδόσφαιρο το σύγχρονο εξαρτάται από το εξάρι. Μάλιστα. Ένα ψηλό κορμί να είναι και physical, να πούμε. Τέτοιον. Δεν θέλω τίποτα, τα αφήνω πάνω σου. Το αφήνεις, έγινε φίλε. Τα αφήνω πάνω σου. Θα το σηκώσω. Στις πλάτες μου. Πάμε την πρόκριση, πάμε δυνατά. Ερώτηση καθοριστική. Βεβαίως. Θα γίνει η αιμοδοσία μέσα στον Αύγουστο. 26 Αυγούστου καθορισμένη. Ακόμα κι αν. Ακόμα κι αν η κλήρωση του πρωταθλήματος που λέμε ότι μπορεί να ξεκινήσει 26, γελάμε όλοι. Ακόμα κι αν έχουμε εκείνη την ημέρα εντός έδρας παιχνίδι στην Τούμπα, πρώτη αγωνιστική, αν ξεκινήσει τότε, θα πάμε να δώσουμε στο ΑΧΕΠΑ, Γιάννη μου. Έγινε φίλε μου. Εντάξει, αδερφούλη. Φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια σου Μπασκετικέ. Γεια σου, γεια σου, φιλιά, γεια σου Γιάννη μου. Πάμε παρακάτω, πάμε να μιλήσουμε όλοι. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σιωπηλός, βλοσιρός. Ναι. Ναι. Ναι, καστατό. Με κάπα σίγματα. Καλώς το παιδί. Good the boy. Κύριος Κώστας. Ο κύριος Κώστας. Είσαι ο. Χρήστος, ο πρώην κοντογείτονας από Εύος. Ω, καλώς το παιδί ρε. Καλώς τον κύριο Χρήστο, άμα θα το πάμε έτσι με χεριά. Τι γίνεται, όλα καλά. Καλά, φίλε. Κοίταξε, έχω αφήσει ένα. Κάτι έπιασε προηγουμένως που είπες. Δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα όχι. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Κάνει αγώνα δρόμου, παιδιά. Δεν ήταν μικρός τραυματισμός. Παρακαλάμε να κάνουμε προσευχές για να παίξει. Τι μου λέει ένας γιατρός που έχω, ορθοπαιδικός και είναι ζουμουσάκι άρρωστο. Κωστή λέει, το γόνατο είναι ένα θέμα πάντα. Έτσι, στο διάστρεμα ξέρουμε, έχει στραμπουλήξει τον αστράγαλό του, να το πούμε έτσι λαϊκά. Ξέρουμε ότι είναι τόσες μέρες. Το γόνατο είναι περίεργη ιστορία. Είναι περίεργη ιστορία. Και γι' αυτό περιμένουμε. Σήμερα θα έχει πάλι εξετάσεις για να δούμε και θα φανεί το πρόγραμμα αποθεραπείας πώς θα πάει. Μακάρι. Πάντως, να ξέρεις, ο Ρουμάνος παίκτη που δεν είναι 100% έτοιμος από πλευράς υγείας, δεν τον ρισκάρει, φίλε.
να το βάλει και άντε να δούμε και. Θα πάθει υποτροπή. Όχι, όχι, μόνο. Έτσι, έτσι. Για δίμηνο μετά. Όχι, φίλε. Απουσία. Όχι, όχι, όχι. Και δεν είναι για να το ρισκάρει αυτή την εποχή, ειδικά. Έτσι, έτσι. Στην κλήρωση μπορώ να πω για τα γυαλιά. Βεβαίως. Βεβαίως. Χρήστος, 731. Μπήκες ήδη. Ναι. Γεια σου, Χρυστάρα. Αν δεν μπορέσω να σε μιλήσω αύριο, καλές διακοπές σου εύχομαι. Θα σου μιλήσω εγώ, φίλε. Άμα δεν μου μιλάτε εσείς, θα σας μιλάω εγώ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Χρήστο μου. Γεια σου, γεια σου, πρώην γείτονα. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Την εκπομπή την ακούτε. Ευτυχώς που υπάρχει ο υπέροχος φίλος μου, ο Γιάννης ο Μανοκίδης και ο γιώκας του, που κάθονται έτσι στον λίγο ελεύθερο χρόνο που έχουν και τη μοντάρουν και την ανεβάζουν. Τους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Τα αφήνω για αύριο τις ευχαριστίες. Αλλά δεν θα υπήρχε site χωρίς αυτούς. Γιατί κάθονται από πάνω και μοντάρουν. Εννοείται τη Χρύσα την Άντζο, εννοείται το Γιάννη τον Κανάρι. Δεν χρειάζεται να πω. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γίνεται. Γεια σας. Κάτι γίνεται με εμάς. Κάτι κυλάει. Γιάννης Ρίζος. Πώς είστε. Φίλε, σε μια κατάσταση κάπως. Δεν μπορεί να είσαι. Δεν με έχει καταλάβει πάλι. Να σου πω το κάτι προσωπικά. Δεν πάει άλλο. Θεωρείς ότι υπάρχει δόλος. Ποιο ότι... σε παίρνει από ξάνθη. Ότι το κάνω επίτηδες δικηγόρε. Δεν σε έχω καταχωρήσει ακόμα, Θανάση. Δεν σε έχω καταχωρήσει. Είναι επειδή έχω καμένες φλάντζες τώρα στο τελείωμα. Δεν... Η γυάλα δεν λειτουργεί. Για πες, αγόρι μου. Για πες. Τι λέει, τι γίνεται. Τίποτα, εδώ διαβάζω αυτά τα που έχουν γίνει κάτω στην Αττική και με βρίζει η ψυχή μας και η καρδιά μας. Δεν μπορώ, φίλε, να το διαχειριστώ. Αλήθεια σου λέω. Ούτε... Δεν ήθελα να φύγει για εκπομπή, ούτε τρίτη. Δεν ήθελα να φύγει για εκπομπή, δύο μέρες, τρεις. Δεν ήθελα. Αν μπορούσα, δεν θα ερχόμουν, σας το λέω ειλικρινά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο πόνος είναι εκεί, φίλε, να σου πω κάτι. Μόλις τελειώσει όλο αυτό τώρα, το κουρνιακτό, ο πόνος. Όλοι μας θα γυρίσουμε στις ζωές μας, okay? Τα κανάλια θα φύγουν από εκεί, όπως έφυγαν από τους πνιγμένους στη Μάντρα, και ο πόνος θα μείνει στις οικογένειες, στην άδεια καρέκλα στο τραπέζι, στα γενέθλια που δεν θα είναι το παιδάκι του, ο άλλος, και δεν υπάρχει ζωή μετά για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αυτοί που έφυγαν, που χάθηκαν, που πνίγηκαν, που κάηκαν, και είναι και αυτοί που είναι ζωντανοί νεκροί και μένουν πίσω χωρίς τη μάνα, το γιο, τον πατέρα, τον αδερφό. Έτσι. Άστο. Βάλε και σε μένα στην κλήρωση για τα γελιά και δώστα από μένα σε έναν άνεργο και σε ένα πολύ. Έγινε, ρε Θανάση. Δώσε λίγο για τα τρία τελευταία ψηφία. 049. Έγινε. Να είσαι καλά, Θανάση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Για ακόμα 10 λεπτά, αν είστε άνεργος ή πολύτεκνος, στέλνετε τα μηνύματά σας για να σας βάλω σε κλήρωση για το εισιτήριο διαρκείας για το βόλι που ο φίλος μας ο Γιάννης αγνός Ζουμουσάκη και Παοκτσάκη πρώτα και μετά Ζουμουσάκη, πάντα βάζουμε τα 4 γράμματα πρώτα και μετά τα 3, αυτή είναι η σειρά, να ξέρετε, μέσα μας έτσι είναι, όλοι είμαστε κάτω από τα 4 γράμματα, όλοι, όποιος θεώρησε ραδιοφωνικός παραγωγός, προπονητής, παίκτης, παράγων, οτιδήποτε ρε παιδί μου, ότι είναι ανώτερος από τα 4 γράμματα ή ότι μπορεί να βάλει κάτω κάτω του τα 4 γράμματα, τον έφαγε το μαύρο φίδι αργά ή γρήγορα. Δεν είχε κανένα μέλλον. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον Μέθεπομ. Καλώς το φιλάρετο. Πάντως είναι η ώρα, ήρθε η ώρα για να μπορέσει να κλείσει ένας κύκλος, να ανοίξει ένας άλλος για σένα. Σίγουρα χρειάζονται αυτά τα κενά. Ένα μήνα, 20 μέρες τουλάχιστον να μπορέσει να αλλάξει όλο αυτό που η κούραση, όλο αυτό που περνάς. Κοίταξε, δεν σκάβουμε τούνελ, δεν δουλεύουμε σε ορυχείο, δεν οδηγάμε νταλίκα μες τη νύχτα, δεν σηκώνομαστε 3 ώρα για να φτιάξουμε ψωμιά. Η δουλειά μας δεν έχει τέτοια κούραση, ούτε δυσανασχετό. Απλά πρέπει και εσείς να ξεκουραστείτε από τη δική μας τη φωνή. Έτσι, όταν με κάποιον είσαι κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, λες τώρα, okay, λίγο, κάνε, θα μάθα λίγο για να ηρεμήσουμε και εμείς, ρε παιδί μου, έτσι. Δηλαδή, αλλιώς δεν υπάρχει κάποια σωματική κούραση. Ψυχική από όλα όσα συνέβησαν, ειδικά στο τελείωμα πέρσι της χρονιάς με τον ΠΑΟΚ. Ένιωσα ότι κάναμε μία σεζόν μέσα στη σεζόν, αδερφέ. Να σου το πω έτσι απλά. Ναι. Όλο αυτό ήταν τρομερά ψυχοφθόρο. Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Δεν είμαστε από σίδερο. Επηρεαζόμαστε κι εμείς, όπως στεναχωριέσαι εσύ και ο καθένας,
Εγώ στενοχωριέμαι μία φορά σαν οπαδός και μία φορά σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, ραδιοφωνατζής. Είναι διπλή η στενοχώρια μου, γιατί θέλω να είστε χαρούμενοι, να κάνουμε ωραίες εκπομπές χαρούμενες. Η εκπομπή μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφική, ούτε οπαδική. Είναι ψυχαγωγική, είναι αυτό που λένε τώρα το infotainment που βγάλανε. Λοιπόν, όταν είσαι στενοχωρημένος εσύ όμως, πικραμένος, είμαι κι εγώ, πώς θα κάνουμε ψυχαγωγία. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα όπως στην Αττική, κατάλαβες. Εγώ θέλω να σου πω για την Δευτέρα, για την Τετάρτη που μας έρχεται. Σε περίπτωση που είσαι Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν θα είμαι. Θα ήθελα να είσαι στούντιο. Δεν θα είμαι. Okay. Θα είχα εξασφαλίσει την πρόκριση 100%. Δεν είμαι στούντιο. Ο Ζαγόρας μια χαρά γουρλή στο πάει. Μη σου πω ότι εγώ γι' αυτό. Δηλαδή στον τελικό ήρθα πριν. Κανονικά κάναμε το pre-game με τη βόλτα μας παντού πάνω στον κόσμο. Ζαγόρα στούντιο, κύπελο. Τώρα προχθές για λόγους διάφορους δεν μπορούσα να είμαι. Ζαγόρα στο στούντιο, νίκιο πάω. Δηλαδή το πάει μια χαρά ο Γιώργαρος. Οπότε ναι, δεν αλλάζει η συνταγή. Καλά, αλλά εντάξει, εγώ θα ήμουν σίγουρος τώρα. Και πέρσι είχαμε σερί 26 νίκες που δεν αλλάζει αυτό. Είναι δύσκολο να πω. Βέβαια. Σου εύχομαι να περάσει καλά, να... όπως λέει, να γεμίσουν οι μπαταρίες και να έρθεις με πιο δυνατή φωνή και ας εδώ πέρα τους ξεκουφαίνεις όλους. Και εμένα, δηλαδή. Φιλάρετέ μου που είσαι η πιο ήπια φωνή των ακροατών, η πιο ήρεμη. Μου έχουν στέλνει μηνύματα καθερούς. Καλά, αυτός μια φορά λέει δεν θα βγει, λέει τρελαμένος, θυμωμένος. Μπορεί, λέω, να είναι θυμωμένος και να σε σφάξει με λέιζερ, με βαμπά. Και δεν ανάγκη να φωνάζει κάποιος. Έτσι. Λοιπόν, εσύ έχεις το δικό σου τρόπο. Αυτά. Σε ευχαριστώ θέμα πολύ. Θέμα χαρακτήρα, αλλά το βασικότερο είναι ότι όλοι μας είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Φυσικά. Κάνουμε μια ορχήστρα. Αυτό, ο καθένας το λες. Όπως το λες. Όπως το λες. Είμαστε πολλοί άνθρωποι. Γεια σου φιλάρετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γερός άνθρωπε μου. Σε ευχαριστώ. Σε μια παρέα μεγάλη μέσα υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες. Άλλος πιο... τσαντίλας, άλλος πιο ήπιος, άλλος φωνακλάς, άλλος πιο προβληματισμένος, άλλος πιο γκρινιάρης. Αυτό είναι. Όπως και εδώ μέσα σε ένα σπίτι, μια οικογένεια. Δύο παιδιά γεννημένα από την ίδια μάνα και από τον ίδιο πατέρα και βλέπεις ότι είναι διαφορετικά, έτσι. Καλημέρα σας. Τελευταίος. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το χασάπι από την Καρίτσα. Δεν σηκώνεται, να είσαι καλά, να έχει υγεία, αγάπη. Σε έπιασα κατευθείαν όμως, πες. Με έπιασες, έχω πολλά φαρμάκια. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Έχασα τώρα τον αδερφό μου πριν 3 μήνες. Όχι ρε φίλε. Και είχες και άλλη απώλεια είχες. Πέρσι είχες και άλλη απώλεια ρε φίλε. Μέση 5 χρόνια κοστή σύζυγο, αδέρφια 4. Αμυφιό. Η γυναίκα πιο μπροστά. Άνθρωπέ μου. Έχουμε να εξηγεί αγάπη. Άνθρωπέ μου. Και να δώσω κουράγιο σε εκείνους που μείναν πίσω. Και στην ομάδα μας να έχουν αγάπη και ομόνοια. Και υγεία πρώτα. Και έχουμε εκεί που θα πας να περάσεις καλά με την αγαπημένη σου οικογένεια, τον πατέρα, τη μητέρα σου, να δούνε όλους τους αγαπημένους σου που έχεις. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ άνθρωπέ μου. Μόνο που έχεις τέτοιες απώλειες και βρίσκεις το κουράγιο να δώσεις κουράγιο στους άλλους που χάσαν τους συνανθρώπους τους, τι να σου πω. Είσαι από μόνο, ναι, μόνο και μόνο γι' αυτό είσαι πολύ ξεχωριστός τύπος. Έγινε, αυτό έχω να σου πω. Καλά. Γεια σου χασάπι μου. Γεια σου χασάπι μου. Και όλους τους παροχήδες και όλους τους ανθρώπους ανά την Ελλάδα και ανά έξω. Υγεία και αγάπη να έχουν όλοι. Γεια σου χασάπι μου. Φιλιά στην Καρίτσα. Yeah. Φιλιά στην Καρίτσα. Εντάξει, τι να πεις. Θυμόμουν ότι είχε απώλειες. Ότι είχε χάσει τη γυναίκα του κτλ. Ότι είχε χάσει και άλλους συνανθρώπους. Τι να πω. Έρχεται ο Γιώργαρος ο Συρίγος. Μένετε συντονισμένοι. Γιατί πάντα με το δικό του ξεχωριστό τρόπο αυτός ο πολύ ιδιαίτερος παρατηρητής, ο πολύ ξεχωριστός τύπος, γνωριζόμαστε από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη και ο Βουκεφάλας πόνι. Ασπρίσαν τα μαλλιά μας, γίναμε παλιόγεροι, αλλά είμαστε ωραίοι όμως. Ο Συρίγος έχει διπλή ατάκα, το λέω κάθε φορά, διπλή ατάκα που την πήραν άλλοι μετά, που είναι ωραίο να έχει ατάκα, το είχα πει όταν είμαστε στον 103, το ένα ήταν το είσαι ωραίος, είναι δικό του το είσαι ωραίος, και το άλλο ήταν το που έλεγε στους συγχωλήτες το τέρας! Τώρα τέρας ομορφιάς, τέρας εξυπνάδας, τέρας μνήμης, οτιδήποτε. Αγνό Παοξάκη, πονάει και αυτός. Πονάει και αυτός όταν στον ΠΑΟΚ δεν έχουμε αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, Σωτήρη Δασκαλάκη, αύριο θα σε βάλω εσένα. Σε ευχαριστίες. Αύριο θα έχουμε, μακάρι αύριο να τα καταφέρω να φέρω και την κορούλα μου. Πρέπει να κληρώσουμε τώρα και το εισιτήριο διαρκείας πριν φύγω και
τα γυαλιά. Μαέστρο, εσύ που είσαι, να πούμε ο Τιμονιέρης. Ο Τιμονιέρης θέλω να μου δώσεις, περίμενε, από το 1 μέχρι το 38 για τα γυαλιά και έχω από το 1 μέχρι το 9 για το εισιτήριο διαρκείας. 6 για το διαρκείας, ναι, και 17 για τα γυαλιά. Λοιπόν, 6 για το διαρκείας. Καλημέρα, θερμά συλληπιτήρια. Είναι πολύ άδικο αυτό που έγινε. Παρακαλώ, βάλτε με στην κλήρωση γυαλιά ηλίου. Η Χριστίνα Χαϊδά είναι αυτή η οποία κερδίζει τα γυαλιά. Χριστίνα Χαϊδά. Αν βλέπω καλά, ναι, ναι, ναι. Σε 444 το τηλέφωνο σου, Χριστίνα μου, είσαι αυτή που κερδίζει τα γυαλιά από το Μανολόπουλο. Θα στείλουμε το ονοματεπώνυμό σου. Πηγαίνει στην Παναγή Τσαλδάρη 22, στον κεντρικότερο δρόμο τη Νεάπολη, δίπλα στον Αγιώργη. Μπουκάρει μέσα. Και λες γεια σας, κέρδισα τα γυαλιά στον Κωστή την Πέμπτη. Λοιπόν, και το εισιτήριο διαρκείας κερδίζει ο Χαράλαμπος σε 908. Χαραλάμπη σε 908. Θέλω να κάνεις ένα κόπο να πάρεις τηλέφωνο τώρα έξω στον ηχολήπτη, γιατί εγώ πρέπει να φύγω από το στούντιο, να μας δώσεις και το ονοματεπώνυμό σου για να μπορέσω να το στείλω εγώ στο TAP PAOK. Ο Χαράλαμπος σε 908. Πολύτεκνος ή άνεργος, δεν θυμάμαι τώρα τι από τα δύο, τους έβαλα όλους σε μία κλήρωση. Κερδίζει το εισιτήριο διαρκείας για το βόλι. Πάρε σε παρακαλώ τώρα στο 287-888 να το σηκώσει ο αγαπημένος μου ο Σωτήρης και να μιλήσεις, να αφήσεις το ονοματεπώνυμό σου, να το στείλω στο TAP, να πας να παραλάβεις το εισιτήριο διαρκείας από τη Δευτέρα. Και μετά, αυτά, αύριο κλείνουμε μια σεζόν, κλείνουμε μια χρονιά, κλείνουμε μια αγωνιστική περίοδο και εμείς έτσι είμαστε, έτσι πηγαίνουμε, δηλαδή Αύγουστο με Ιούλιο, Αύγουστο με Ιούνιο, Αύγουστο με Αύγουστο, έτσι πάμε, έτσι πάει η χρονιά. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο, μπράβο, ωραία, ωραία. Αυτά, μην ξεχνάτε ότι οποιαδήποτε στιγμή της μέρας, οποιαδήποτε κλινική ή νοσοκομείο της χώρας μπαίνετε, λέτε θέλω να δώσω αίμα για τους ανθρώπους που επλήγησαν από την συμφορά αυτή στην Αττική, αν θέλετε να πείτε για την ομάδα των αθλητηρίων για να μπορούμε εμείς να στείλουμε επιπλέον φιάλες, καλώς, μπαίνετε και σώστε ζωές, τώρα μας χρειάζεται ο συνάνθρωπός μας. Αυτά έχω να πω, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο, μην ξεχνάτε ότι η χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Tenda Home, 430-011, 35 χρόνια εμπειρία, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Είναι τα Άρτο Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης με εκπληκτικό παγωτό, με υπέροχα γλυκά, με τούρτες, με ψωμάρες, και στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163, αλλά και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Είναι χορηγός δεύτερης ώρας η Visual Store, το visualstore.gr. Εκεί θα βρείτε τα έξυπνα gadget, αδιάβροχα Bluetooth speakers, μικρά και μεγάλα, της εταιρείας Mac Audio, κορυφαία εταιρεία με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας για ένα καλοκαίρι γεμάτο με όμορφες στιγμές μουσικές της αρεσκίας σας, στην παραλία, στο βουνό, στο κάμπινγκ, για το σκάφος σας, για το αυτοκίνητό σας, ό,τι θέλετε. Μην ξεχνάτε Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκεί είναι το μαγαζί, ανακαίνιση και 13 Αυγούστου σε ένα καταπληκτικό χώρο πλέον. Με τις ίδιες τιμές, με την ίδια ποιότητα, με τα ίδια νόστιμα πιάτα, με την ίδια εξυπηρέτηση από την οικογένεια, από τον Δημήτρη Βαγγέλη και την οικογένειά του. Αυτά, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζούμου σου λέμε και τα πάντα και με. Πάμε σε τέλος εκπομπής, έρχεται ο Γιώργος Συρίγος, θα τα πούμε αύριο. Bye, 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 γεια σας, γεια σας.